φέρει και ποσότητα ποδοσφαιριστών αλλά και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ, ενώ μάγκωσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ τα πριν από ένα αυτά. Χρόνο με το χάρτινο, το ψεύτινο, αυτό, το ψεύτικο, το κλεψιμέικο πρωτάθλημα. Ναι, και να σου πω και κάτι, αυτό το κάρμα, αυτό το κάρμα θα το πληρώνετε μια ζωή και εσείς και οι απόγονοι του έκτου στόλου και στην Τρούμπα. Θα το πληρώνετε μια λοιπόν, ζωή. Γιατί και φέτος. Αυτά είναι δικά σας, δεν με ενδιαφέρουν. Και σε ενδιαφέρουν, γιατί εντάξει, ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό το έχεις. Κανένα δεν με ενδιαφέρει έτσι. Τίποτα, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Ούτε η τρίτη θέση εμένα ειδικά, ούτε η τρίτη θέση με ενδιαφέρει. Εμένα. Δεν σε ενδιαφέρει. Τον κύριο Παπαδόπουλο μπορεί να τον ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει γιατί πιστεύεις ότι θα σε σμπρώξει ο φίλος του Ολυμπιακού να πας τελικό. Αλλά δεν ξέρεις τι κλωτσιά θα φας τον ημιτελικό. Άκουσε με. Μην λέω ξανά τα ίδια. Είναι η άποψή σου. Στίχημα από τώρα. Μέχρι ημιτελικό θα πας. Εγώ άκουσα εδώ. Λέω την άποψη δική μου. Δεν λέω την άποψη ούτε του κόσμου του Άρη. Τι πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερο για την Κάνω ομάδα αυτό μου. Τώρα τι παρένθεση ήταν εσύ. Παρένθεση είναι γιατί. Όχι, όχι. Λέω ότι εμένα, αν μου πεις ότι ο Άρης θα βγει τρίτος, ναι. Ούτε με, να μην την πω τη λέξη, θα μας πιάσει μα το. Πώς θα βγει τρίτος ο Άρης, εδώ προσπαθείς να καθιερωθείς μια πενταετία στην Αλφαδενική. Είναι δυνατόν να μιλάς γιατί. Και ποιος θα βγει τέταρτος. Ρε, δηλαδή. Κατεβαίνει ο άλλος από το μέλλον και μου λέει Ζάχο, θα βγει τρίτος ο Άρης φέτος. Αυτό το δικηγόρο σου από πίσω. Εδώ, εμένα θα κοιτάει. Ναι, λέω, θα ναι. Κατεβαίνει και μου λέει ναι. Τρίτος θα βγει. Ναι, ναι. Ίσα ίσα. Λοιπόν, όχι ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε. Δεν σαν δια... Παπαδόπουλε, τι είσαι, σπανώσεις, έλα εδώ να σε δούμε, ρε φίλε. Τι σε είπα. Ναι. Παπαδόπουλε, αν δεν το κατάλαβες, είπε ατρόμητο. Σπανώσεις. Ναι, εντάξει. Για να δω. Τι έκανε, φωτόλυση, τι έκανε. Νορμάλ. Νορμάλ είναι αυτό, αυτό δεν είναι νορμάλ. Αυτό είναι φυσιολογική. Αυτό είναι σπανώσεις. Κοίτα πως είναι οι άνθρωποι φυσιολογικοί, όχι οι χιμπατζίδες. Εσύ είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Αν ροκοτάγκι εκεί πέρα, έχεις εσωτερικό πουλόβερ παντού έχεις. Είστε και οι δύο σπανοί. Γι' αυτό δεν πας θάλασσα. Αρενοπότατος. Παπαδόπουλε, ξέρεις γιατί δεν πάει θάλασσα. Γιατί τόσο τρίγα που έχει, θα νομίζουν οι κυνηγοί ότι έχεις το κυνήγι της αρκούδας και τον πυροβολείς κανένας. Το έχω σταμπαρισμένο εδώ τα φιλαράκια σου στην Αθήνα. Τους... δημοσιογραφική κάστα υποστηρίζεσαι στη δημοσιογράφηση. Έθιο. Είναι και 27. Διάβασε τους χορηγούς. Να πάμε στο διάλειμμα. Γεια σου. Περίμενε. Κάτσε να δω γιατί ξεχάστηκα. Είδες πως ξεχάστηκα. Ναι, καλά. Είναι 27. Να διαβάσουμε τους χορηγούς. Ξεκινάω εγώ με τη Μάζδα Μανατίδης. Θα κάνουμε το μπρεϊκάκι μας. Έτσι, σωστά. Και να επανέλθουμε να σχολιάσουμε λίγο τα μάτια του ΠΑΟΚ, του Άρη. Να πούμε όλη την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Ποιο βόλεϊ. Γιατί ρε φίλε, νίκη έκανε ο ΠΑΟΚ. Τι έκανε? Με τον Όφη, 3-0. Με ποιον? Με τον Όφη. Έχει Όφη βολή. Δεν έχει βολή. Και παίζει Α1 Όφη. Ο Άρης υπάρχει. Όχι, του ούτε ξέρω. Α2 είναι ο Άρης. Έχασε νομίζω από το Μακεδονικό 0-3 κάτι τέτοιο. Ναι, από Λάρα. Ωραία, φίλε. Ε? Και κλάμα στο βολή. Ο Ηρακλής έχασε και στο βολή του Παναθηναϊκού με 3-0 και έπιασε τη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός. Πρώτο ήταν ο Ηρακλής στο βολή. Πρώτος είμαι ποιος έπαιξε, ρε φίλε. Δεν έχει σημασία ποιος έπαιξε. Ήταν πρώτος, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ήταν πρώτος. Εντάξει, μεγάλη δουλειά. Εσύ δηλαδή 3-3 όταν έκανες με Ρέρα, σε ρωτήσαμε ποιος έπαιξες. Γιατί εγώ έλεγα ότι θα πάρει όταν έκανε 3-3. Πέρσι όταν έκανε 3-3, σου έλεγα ότι θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Και έδινε ο Μπουγάτσα, ο φίλος σου και άλλοι. Άσε ρε τον Μπουγάτσα για μένα. Άσε τον Μπουγάτσα, ρε Μπουγάτσα με λένε εμένα. Κατάλαβε. Ζάχο είναι. Το λέω, εσύ από τα δύο μάτσα, α πούμε, το πιο σημαντικό είναι του μπάσκετ. Βλάκα! Ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ, ρε μου λέει. Η Ηρακλήδη και λίγο η Παναθηναϊκή. Γεμάτο ήταν το γήπεδο προχθές. Το λέω, τι λες εσύ. Είσαι καλά, το λέω, πέσαμε στο μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά, εντάξει, αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Πάμε. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη. Στη Μάζδα Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Μάζδα Αμανατίδης, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία άλλη θέλετε, στο 2310-924-931, επαναλαμβάνω, σημειώστε το. 2310-924-931. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Να πούμε 2-3 από αυτές. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ.
ένα κλαμπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ και μενού 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Πού βρίσκουμε το πορκίτο? Στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήρου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελή σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Κοντά μας είναι και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη του Τεχνικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, σας αλλάζουν τα λάδια από το όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για όλους τους φίλους που θέλουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με ποιοτικό καύσιμο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, για όσους θέλετε δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 2310-611-256, σημειώστε το και καλέστε τώρα 2310-611-256, κάντε την παραγγελία σας και ο φίλος μας ο Ισακ με το βιτιοφόρο του θα έρθει και θα σας γεμίσει ποιοτικό καύσιμο της δεξαμενής σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση, είναι το μότο της επιχείρησης του Ισακ Τεχλικίδη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, αμέσως μετά ξεκινάει ο... Φίλοι... Υποστηρικτές θα διαβαστούν αργότερα. Λίγο αργότερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τάσου με τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσω εγώ μετά για Άρης. Θα ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει με τον ΠΑΟΚ. Είπα ο Τάσος. Α, ναι. Τα αυτιά σου θέλουν λίγο ξεβούλωμα. Τι να κάνω, φίλε. Με τον μοφλό, ρίξε 2 κιλά. Αυτά τα ακουστικά εδώ που έχουν 4 κιλά βρώμα. Γέμισα με μαρμελάδα με στα αυτιά. Θα πάω να αγοράσω. Πόσο έχει ένα ακουστικό? Ακουστικό ανάλογα. Έχει και ακριβά. 40 ευρώ. 40 παίρνει καλό, 50 παίρνει καλό. Ταιριάζουν αυτά εδώ. Πες για αυτιά, για αυτιά ελέφαντα που έχεις και είναι μια χαρά. Θα πάρω και 5 καπότες για το μικρόφωνο. Να μην κολλάμε εδώ πέρα τους χάρους, να πούμε τις φυματιώσεις, να πούμε και τις γρήπες. Ναι, γιατί έχει η γρήπη το χείρον από παλιά, έχει την κλασική γρήπη. Το σκατζόχειρο, ναι. Άνα, μπράβο. Γιατί έχουμε και μικρά παιδιά σπίτι, να πούμε. Και βλέπω πολύ σάλιο εδώ πέρα πάνω, τρίχες βλέπω. Και είναι και κοντές αυτές τις τρίχες, ύποπτες είναι κοντές τρίχες, να ξέρεις. Δεν είναι από μαλλί. Τι έγινε? Μπήκαμε. Μπήκαμε. Yeah. Α, ναι, αφού το βλέπω το κόκκινο φωτάκι. Είμαστε on air, έτσι λέγεται. On air. Το βλάχο, το μπελοκύπο. Τέλος πάντων. Θα ξεκινάμε λοιπόν. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά. Έτσι, θα σας παρακαλέσουμε κάθε Δευτέρα. Το έχουμε, ξέρετε, δηλαδή παλιοί. Το λέμε για τους καινούργιους φίλους ακροατές. Μετά τις 10 και 5 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα πω 5 πραγματάκια εγώ λίγο για το μάτσε του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Θα πει και ο Ζάκος άλλα 7 πραγματάκια, ναι, για το μάτσο. Εγώ λίγο περισσότερα θέλω να πω, ναι, να πω την αλήθεια. Σήμερα εσύ δεν έχει καιρό από πάνω. Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος για δεύτερο συνεχόμενο, για δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα πάει να το κατακτήσει. Έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή μετά το στραβοπάτημα του Γαύρου το Σάββατο με τον Πανιόνιο. Εκεί που ο δανεικός Εμμανουηλίδης από τον Παναθηναϊκό. Ξέρανε τους Ολυμπιακούς, ξέρανε το Μαρινάκη, ξέρανε τους Καραπαπάδες, λιποθύμησε το Θεοδωρίδη. Ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις, έκανε δηλώσεις, δεν ήταν δηλώσεις. Όχι, τίποτα. Μπαρμπασάβρα. Δεν ήταν δηλώσεις Μπαρμπασάβρα. Μετά το Χ στην γειτονιά της Νέας Σμύρνης. 0-3 έδωσε εσύ, νομίζω. Ναι, γιατί περίμενα. Σε ποιον το λέω. Περίμενα ότι επειδή υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, με μασούρες κτλ. Και πάρα πολλούς παίκτες τα τελευταία χρόνια, περίμενα ότι θα περάσει πολύ εύκολο απόγευμα ο Ολυμπιακός. Αυτό αποδεικνύει αυτό που σου λέω, άσχετα αν υπάρχει σχέση ή όχι, όταν πέφτεις δεν υπάρχει ούτε παράρτημα ούτε αφεντικό. Πέφτω. Θα παίξω ακόμη και με τη Λίβερπουλ το 1% που έχω να το κυνηγήσω. Πέφτω. Άσε ρε Ζάκο, τους άφηναν να βάλουν γκολ και δεν μπορούσαν, τόσο λίγοι είναι οι Ολυμπιακοί. Πέναλτι ρε φίλε, τους ας το πιάσει και ας το ρίξει κάτω. Τους άφηναν οι Πανιόνιοι, δεν τους μαρκάραν όπως έπρεπε. Πέναλτι, ένας από αυτούς να κάνει πέναλτι. Ναι, δεν είδα το μάτς ψέματα δέχω. Ναι. Και δεν μπορούσαν, ο άλλος χάνει δηλαδή σίγουρο γκολ στο 93, ο Ελ Αραμπί χάνει σίγουρο μόνος του, χάνει τον γκολ δηλαδή. Αυτό το είδα, σε φάση. Πέναλτι. Τέλος πάντων. Δεύτερο πέναλτι. Το πιάνει και το ρίχνει κάτω. Δεν μπορεί να είναι όλοι υπέρ του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Ναι. Μπορεί να είναι η εξή. Μα εγώ δεν διαφωνώ αυτό που λες. Λέω όταν υπάρχει ζωή ή θανάτου, ακόμη και ας το πούμε έτσι όπως το λες, θα το παίξω το μάτς στα ίσια. Το 5% που έχω το κυνηγήσω. Να μην σε διακόπτω. Πάμε. Λοιπόν, εγώ το είχα προβλέψει ότι θα είναι δύσκολη πολύ η νίκη. Σας είχα πει την Παρασκευή την εκπομπή ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι αποφασισμένος, δεν είναι παθιασμένος, δεν είναι προσεκτικός, μπορεί να κινδυνεύσει. Είδατε ότι μέχρι το 95-94, ψέματα, 93, 3 λεπτά δεξικαθυστερήσει, μέχρι το 93
Η Λάρισα το πάλευε. Έπαιζε το παιχνίδι στα ίσια, σαν ίσως προς ίσο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αγχωθήκαμε για άλλο ένα μάτς. Για άλλο ένα μάτς. Πραγματικά μπορεί να κρατήσαμε βέβαια το 0 παθητικό, αλλά το 1-0 είναι πάρα πολύ ρευστό σκορ. Και ούκο λίγες φορές την έχουμε πατήσει, ιδίως μες στο γήπεδό μας, και έχουμε φύγει με κατεβασμένα τα κεφάλια. Ένας λόγος παραπάνω ήταν το ότι ο Ολυμπιακός σκόνταψε στη Νέα Σμύρνη, άφησε 2 βαθμούς, ή αν θέλετε πήρε την ισοπαλία ο Πανιώνιος, και υπήρχε μια τέτοια περίπτωση ακόμα μέσα στην Ξάνθη, εκεί που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό, αν θυμάστε. Γιατί θεώρησε ότι το μάτσα το κερδίσει επειδή στραπατσάρισε ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αποδεικνύεται άλλη μια φορά πως αν δεν παίζει μπαλίτσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν είσαι τρελαμένος, αποφασισμένος, παθιασμένος για να κερδίσεις, δεν θα τα καταφέρεις. Ένα τρίποντο λοιπόν που ήρθε με άγχος, ο ΠΑΟΚ πήρε τελικά την νίκη, έπιασε κορυφή, έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή, έχει το πλεονέκτημα της ψυχολογίας στην επόμενη αγωνιστική, στη μητέρα των μαχών, για μένα προσωπικά, στο ντέρμπι κορυφής που θα γίνει, με τις δύο καλύτερες ομάδες, οι οποίες διεκδικούν επίσης όρους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει βέβαια την ψυχολογία με το μέρος του, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και εκεί, γιατί μέσα στο Καραϊσκάκι δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολα τα πράγματα. Θυμηθείτε το περσινό μάτς που ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μεγάλη δόση τύχης για να αποφύγει τα 3 και τα 4 γκολ που μπορούσε να βάλει ο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, έβαλε ένα αυτογκόλ ο Ολυμπιακός μετά από σέντα του Βιερίνια και πήρε στη νίκη. Χρειάζεται και ο παράγοντας τύχη. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν κολόφαρδος μέσα στο Καραϊσκάκι και πήρε το εξάποντο, το οποίο καθόρισε κατά μεγάλο ποσοστό και την υπόθεση πρωτάθλημα. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν θέλουμε να χαϊδεύουμε αυτιά και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να κάνουμε σαν κάτι άλλες ομάδες του Πειραιά, οκ, κράξτε με όσοι με ακούτε. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός πέρσι και πήρε το τρίποντο μέσα στο Καραϊσκάκι. Βέβαια υπάρχουν και δύο φάσεις που κόβει με τον Μπρίγιοβιτς και με έναν άλλον ακόμα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Λκαντουρί, δεν θυμάμαι. Που εκεί μπορεί να σκοράρει ο ΠΑΟΚ να κάνει το 0-2, ίσως και το 0-3 και να τελειώσει η υπόθεση. Αλλά η πραγματικότητα κατά 80% είναι αυτή που λέμε. Αγχωτική λοιπόν νίκη. Σε μία μέρα που θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω μέτρια ως απόδοση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είχε βέβαια ένα ξεκάθαρο στόχο υποδεχόμενο στην Τούμπα, τη Λάρισα. Τον πέτυχε βέβαια το στόχο. Επέστρεψε στην κορυφή, αλλά εμένα με προβλημάτισε ο ΠΑΟΚ που είδα εχθές. Πραγματικά, κυριολεκτικά έπαιξε με τη φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, το 1-0 είναι ένα σκορ ευάλωτο. Ένα λάθος να γίνει, ένα αυτογκόλ να μπει, 1-1, γεια σας. Και ψαχνόμαστε μετά. Και ποιος άκουγε τους υπολείπους μετά, δεύτερη φορά που σκόνταψε ο Ολυμπιακός, Σάββατο ημέρα, τρίτη. Και έπαιζε εσύ Κυριακή, όχι άλλο λέω. Δεύτερη φορά σκοντάφτει ο Ολυμπιακός Σάββατο με την Ξάνθη. Ναι. Παίζει εσύ την επόμενη μέρα και ποιος ακούει τους υπολείπους, τι σενάρια θα βγάλουν και τι θα έχουν να κατηγορήσουν και τι θα λένε. Λοιπόν, μέτριος λοιπόν ο ΠΑΟΚ, έπαιξε λίγο καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που έβαλε και το γκολ με τον Σφιντέσκι, ο οποίος εξελίσσεται πραγματικά σε ένα καθαρό ημοφόρ. Του πλέκουν πάρα πολύ το εγκόμιο και δίκαια θα πω, είναι ο πρώτος σκόρερ της πρώτης εθνικής. Άλλος ένας παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Πρίγιοβιτς που έχει αποχωρήσει, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ, νομίζω δικαίως, και καλά κάνει και το βάζει στην ενδεκάδα όσο σκοράρει και συνεχίζει να είναι πολύ καλός και σε όλες τις φάσεις μέσα στο Σφιντέσκι. Καλά κάνει ο Φερέιρα και τον βάζει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρήζει κριτική το χθεσινό μάτς. Μιλάρισα πέρα από κάποιες πολύ ασθενείς επιθέσεις που έκανε, δεν έκανε τη μεγάλη φάση για να κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ. Δεν έκαναν ούτε άχρη φίλοι της Λάρισας και νομίζω ότι δικαίως ήρθε αυτό το φτωχό βέβαια 1-0, αλλά σημαντικό, το οποίο δίνει το τρίποντο και πάει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Μέσα σε όλα τα παραλοιπόμενα να πούμε, το γκολ ήταν αφιερωμένο στο Λέο Ζαμπά, ο οποίος θα λείψει τρεις μήνες αγωνιστικής δράσης μετά τον τραυματισμό του, εγχειρίστηκε, ίσως και λίγο νωρίτερα να επιστρέψει. Το αφιέρωσαν και ο Βιερίνια και ο σκόρερος Φιντέσκι στον τραυματία του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, από το 1-0 και μετά, ο ΠΑΟΚ έψαχνε λίγο τον γκολ που θα του έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν υπήρχε όμως καθαρό μυαλό, Ζάχο και φίλοι ακροατές, στην τελική προσπάθεια. Έφτανε εύκολα δηλαδή στα καρέ της Λάρισας, αλλά από εκεί πέρα
ψηλά τα χέρια, δεν υπήρχε ο παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την assist, να κάνει την κάθετη, να κάνει την μπούκα, να κάνει την γιώμα, να σουτάρει, να πασάρει, να τριπλάρει, να κάνει οτιδήποτε για να έρθει το 2-0 και να ξεαγωθεί όλη η ομάδα. Έτσι λοιπόν, με το φτωχό 1-0, το οποίο δίνει βέβαια το τρίποντο, τέλειωσε αυτό το match, το οποίο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τέλος καλό, όλα καλά. Κοιτάμε την επόμενη αγωνιστική. 46 μάτσα αίτητος ο ΠΑΟΚ. Έχουμε και πρωτοπόρος. Την Κυριακή 7.30 στο Καραϊσκάκης. Νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτόν τον Ολυμπιακό. Αρκεί να είναι προσγειωμένος. Προσγειωμένος, επαναλαμβάνω. Πάρα πολύ προσγειωμένος πρέπει να είναι. Πάρα πολύ συνετός πρέπει να είναι. Πρέπει να σκύψει το κεφάλι, να δουλέψει όλη την εβδομάδα ο Φερέιρα με το επιτελείο του ΠΑΟΚ. Όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ πρέπει να δουλέψουν από χθες το βράδυ μέχρι τις 7.30 την Κυριακή για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Για μένα αυτό που λένε παίζει για δύο αποτέλεσμα, το ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει για την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Το πρωτάθλημα θα κριθεί στα play-offs, πρέπει να μπεις εκεί με μια μερική διαφορά και αυτά τα μάτσε με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σίγουρα θα κρίνουν την διαφορά που μπορεί να πάρει είτε η μία ομάδα είτε η άλλη ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι σοβαρός, παθιασμένος, τρελαμένος να γυαλίζει το μάτι σου και καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού και των καθυστερήσεων για να μπορέσει να πάρει θετικό, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο ΠΑΟΚ. Έχει καλή ομάδα και ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα. Το τι μέλη γενέστε θα το δούμε στις 7.30 την Κυριακή. Αυτά είναι ολίγες από το μάτσο ΠΑΟΚ. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ λίγο, να πω, εγώ θα ξεκινήσω λίγο από το μπάσκετ, από το πιο εύκολο σχετικά, διότι να σου πω την αλήθεια, όταν βγήκα από το Palette Sport και κερδίσει ο Άρης, είπα, έτσι ανακουφισμένοι βγήκαμε όλοι από το Palette Sport, είπα ότι και να χάσουμε στο ποδόσφαιρο, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος από την άποψη ότι όλη την εβδομάδα έλεγα ότι το παιχνίδι που έχει την περισσότερη σημασία, τουλάχιστον για τη δική μου λογική, είναι το παιχνίδι του μπάσκετ. Διότι λίγο ή πολύ, ό,τι και αποτέλεσμα να ερχόταν στο ΆΚΑ, εκτός αν κέρδιζε ο Άρης, έτσι, δεν διαφοροποιούσε πάρα πολύ τα δεδομένα. Αν κέρδιζε ο Άρης, μπορώ να πω ότι θα πήγαινε η είσοδός του στην Εξάδα, θα ήταν και οριακά φαβορή. Διότι είχε κάνει πολλές ήδη γκέλες στο Χαριλάου, με ομάδες που τις θεωρούσαμε ότι τις λογίζαμε για τρίποντα. Και όπως με τον Όφη και τη Λάρισα, που πήραμε ένα βαθμό στα δύο συγκεκριμένα μάτς. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το μπάσκετ, που ήταν πραγματικά ανέλπιστα τόσο καλός ο Άρης. Ίσως ο γυρισμός του Μποχωρίδη να έδωσε αυτή την ψυχολογική όθηση. Ήταν και πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι ο Μποχωρίδης, ναι, έβλεπες το μάτς όρες ή όχι? Όχι. Το μάτς δεν το λίγο το βλέπεις. Ναι, ωραία. Ο Μποχωρίδης τουλάχιστον με το μάτς με τον ΠΑΟΚ και αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι και τα δύο καλύτερα της καριέρας του, έτσι. Δεν νομίζω να έχει κάνει και πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι τρελά. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Και επαναλαμβάνω εγώ, γιατί έχω πει και πράγματα πέρσι για τον Μποχωρίδη, που μακάρι να μας ξεφτυλίσει. Θεωρώ ότι ο Μποχωρίδης δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, έχει κάνει δύο παιχνίδια εκπληκτικά και με τον ΠΑΟΚ και χθες. Δηλαδή ήταν τα δύο τρίτα της ομάδας, ήταν ο Μποχωρίδης και σε άμυνα και σε επίθεση. Φαίνεται όμως ότι η παρουσία του έδωσε και στους άλλους, ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο καλοί, έδωσε ένα επιπλέον 10%, ρε παιδί, δεν λέω τίποτα εξωπραγματικό. Συν τον κόσμο που σχεδόν γέμισε το γήπεδο, έδωσαν, ας πούμε, τη νίκη στην ομάδα που πριν το παιχνίδι, δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ Τάσο, γιατί είχα και τον Αντώνη εδώ μια μέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, όντως καλή ομάδα το Περιστέρι, αλλά πραγματικά έβλεπα έτσι ένα φόβο, λες και παίζαμε με τους Λέικερς, με τους Μπουλς, ξέρω εγώ, με τον Τζόρνταν. Εντάξει. Φόβος ήταν να μην χάσει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Άμα έχανες και χθες. Όχι, να σου πω κάτι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα, αλλά όχι τόσο καλύτερη ομάδα για μένα τουλάχιστον, που να λέμε, αμά ένα παιχνίδι είναι χαμένο. Δεν θα έρθει ο Παναθηναϊκός που θα πω 90% θα χάσω. Με το Περιστέρι έπαιζα. Εντάξει, και το Περιστέρι μην νομίζουμε ότι έχει κανένα εξωπραγματικό budget σε σχέση με τον Άρη. Βέβαια έχει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την κάνουμε άλλη φορά. Αλλά εδώ φώναζα ότι ακόμη και τώρα σε παιχνίδι Άρης Περιστέρι, φαβορεί είναι ο Άρης στο παλέ. Στο παλέ. Εντάξει, και το εξωπραγματικό 3 που έδινε μια εταιρεία, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εμείς τα χρήματα να μπορούμε να ποντάρουμε σε μονό αποδεκτό, γιατί ο στοιχηματισμός είναι έτσι, να παίξει ένα παιχνίδι μονό αποδεκτό και να κερδίσει. Λοιπόν, ο Άρης κέρδισε, δεν έχει κάνει βέβαια τίποτα ιδιαίτερο. Χρειάζεται
Φυσικά να γίνουν και άλλα πράγματα. Τα μισά γίναν, ούτε καν τα μισά από αυτά που λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν για να πούμε ότι ο Άρης θα είναι στο χέρι του να πολεμήσει για την σωτηρία. Έφυγε ένας Αμερικανός, πρέπει να φύγει και ο άλλος, ο οποίος ακόμη και χθες σε ένα μάτς που ήταν που λειτουργούσαν όλα, ρε παιδί μου, σχεδόν στο πολύ καλό ποσοστό όλων των παιχτών. Αυτός ήταν η μόνη παραφωνία. Πραγματικά πιστεύω ότι ένας, δεν ξέρω πραγματικά πού θα βρει μετά συμβόλαιο αυτός ο παίκτης. Εντάξει, ο μάνατζερ του μπορεί να φροντίσει, αυτός ο Τάλτον. Πιστεύω δεν θέλω να τον ξαναδώ στο Παλέντε Σπορ με τη φανέλα του Άρη. Έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και 1,5 μήνα, συγγνώμη. Αλλά το ότι στον Άρη δεν υπάρχει χρήμα, όπως νομίζω και στην ομάδα σου, λοιπόν, έκανε ανάγκη, σαν λύση ανάγκης την παρουσία του. Που βέβαια όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, πέφτω δεν πέφτω, και είσαι πρόεδρος, πρέπει να βρεις τη λύση. Αν δεν μπορείς, κάθεσαι στην άκρη. Εδώ να πούμε βέβαια, άκου, δεν ξέρω αν το πεις χαμπάρι, στο γήπεδο δεν ήταν ο πρόεδρος του Άρη. Το γήπεδο σχεδόν γέμισε, εγώ δεν θα λέω κοτσάνες, γέμισε σχεδόν, γεμάτο δεν ήταν. Ήταν γύρω στις 3.500 πρέπει να έχει. Όχι, είχε το παλέ χωρά γύρω στις 5.200. Είχε πάνω από 4 με 4.500 εκεί είχε. Λέω εγώ. Εντάξει, καλά, εντάξει. Δεν είναι πάντως λαστιχένιο σαν την Τούμπα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Mm. Λοιπόν, μπορούσα να σου πω ότι ήταν κατάμεστο. Όπως βλέπεις, δεν λέω τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος, βέβαια, ο πρόεδρος της ομάδος που είχε πριν το παιχνίδι μία νίκη και 6 ήττες, δεν ήταν στο γήπεδο. Πού ήταν? Δεν ξέρω, ρε φίλε, πού ήταν. Μήπως επειδή υποσχέθηκε οργανωμένος ότι θα κάνει ποιοτικές μεταγραφές και θα φέρει, ας πούμε, ξένους ναι. κτλ. Και δεν το πραγματοποίησε. Ναι. Υπήρχε. Μια δυσακτικότητα ναι, από την όχι, του. Όχι. Προφανώς λέω εγώ στο μυαλό, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν έχω αυτή την ιδιότητα να μπορώ να διαβάζω το μυαλό των άλλων ανθρώπων. Θεωρώ ότι πιθανολόγησε ότι αν χάσει ο Άρης, δεν θα ήταν καλή ατμόσφαιρα για τον ίδιο. Πάντως αυτό, πρόσεξε, όταν εγώ είμαι καθαρός με τη συνείδησή μου και έχω κάνει, φίλε, ό,τι περνάει από το χέρι μου, έτσι, είμαι στο γήπεδο. Το έχω παίρνει συνέχεια το ίδιο, πρόσεξε, που είναι για την ομάδα σου και είπα έναν άνθρωπο που δεν τον, σαν προπονητή δεν τον παραδέχομαι, αλλά αυτό δεν μπορώ να μην το πω. Μιλάω για τον Άγγελο Αναστασιάδη, τότε που ήταν όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι μία από τις 2-3 φορές που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, που τον περίμενα απ' έξω, δεν έφυγε από την πίσω, πέρασε μέσα από τον κόσμο. Και μπράβο του, γιατί ήταν καθαρός, άσχετα αν ήταν ικανός ή όχι. Αυτός που μας λέει ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια και προφανώς περίμενε κάποια χορηγία να έρθει τώρα και τα λεφτά του κόσμου για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι κακό να μην έχεις, κακό είναι να λες ότι μπορείς και να μην μπορείς. Να τάζεις και να μην κάνεις. Και ιδιαίτερα σε μια ομάδα που παίζει την ύπαρξή της, έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν στο γήπεδο, φίλε. Ο πρώτος, ο πρόεδρος, ο μεγαλωμένος, δεν ήταν στο γήπεδο. Και ήταν εκεί ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, που παρότι τον έκραξα, φαίνεται ότι ήταν μέρος της λύσης όσον αφορά την έβρεση χρημάτων και μπράβο του. Για μένα, επαναλαμβάνω, ακόμη και τώρα πρέπει να παραιτηθεί. Να είναι εκεί στρατιώτης, να πολεμάει, να προσπαθεί, να είναι και στα επίσημα, αλλά να έχει παραιτηθεί. Γιατί νομίζω ότι πλέον μετά και από αυτό, από αυτή την ενέργεια του μεγαλοματόχου, τι να πω, η πλήρη αδυναμία στο οικονομικό είναι δεδομένη, αλλά και αυτό είναι σαν, πόσο λένε όταν φεύγεις από τη μάχη, ρίψασπρις. Λοιπόν. Πώς? Όταν ρίξεις την ασπίδα. Λοιπόν, τελείωσα με το μπάσκετ. Τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι ιδανικά ούτως ώστε να κάνει ο Άρης δύο νίκες και να πούμε ότι κρατάει μετά 100% στην τύχη στα χέρια του. Είναι, παίζει με το Ρέθυμνο, όπως είπες, εκτός, και μετά με τον Πανιόνιο εδώ. Ένας Πανιόνιος που θα είναι και αυτός μία από αυτές τις ομάδες που θα παλέψουν για να σωθούν. Κάνεις δύο νίκες και μετά δεν σε ενδιαφέρουν τα άλλα αποτελέσματα. Έτσι, κρατάς την τύχη σου στα χέρια σου. Δηλαδή, αυτά. Τώρα έχεις 2 στις 7. 2 στις 1 στα 6, 2 στις 8. 2 στα 8. 4 ομάδες είναι. 2 νίκες έχεις στα 8 μάτς. Ναι. Και θες να κάνεις 2 στα 2 στα επόμενα. Ναι, και τι να με κάνουμε. Στατιστική άλλα λέει. Καλά, εντάξει. Άμα λέει άλλα, παίξε εσύ Ρέθυμνο. Άρη, νίκη του Ρέθυμνο. Που λέει άλλα. Και χι δεν έχει το. Μην το πες. Χι δεν έχει το μπάσκετ. Ρε αγοράκι μου γλυκό. Δεν τάσω. Χι δεν έχει το μπάσκετ. Ή θα χάσει, θα κερδίσει. Θα χάσει στατιστικά. Άμα χάσω, παίξε να χάσω, να οικονομήσει κιόλα. Δεν παίζει στοίχημα. Εγώ. Δεν παίζει στοίχημα. Αν και πήρα δύο φορές τώρα στο ναι. live έπαιξαν. Και έκανα. Κασάουτ έβαλα. Αυτό έγινε. Εγώ θα σου πω μετά τι έπαθα. Έκανα κασάουτ. Δύο φορές. Γι' αυτό λέει σε τιμωρία, αλλά τέλος πάντων. Και εγώ έκανα κασάουτ και έχασα με το κασάουτ. Λοιπόν. Ναι. Θα σας το πω τώρα. Όχι. Θα σας το πω στο διάλειμμα. Θα γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο και να
Θα κάνουμε λίγο το διάλειμμα, είναι και 57 και 2 και 3 λεπτά. Δεν πειράζει αν περάσουμε και 2-3 λεπτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά λίγο έτσι, επειδή ξεκινήσαμε και είπαμε και 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν στεναχωρέθηκες λίγο που ο Ολυμπιακός γκέλαρε. Ούτε το είδα το παιχνίδι. Το Ολυμπιακός. Το έμαθες. Σε πληροφορώ ότι ο πατέρας μου το έβλεπε μέσα το παιχνίδι. Βρε, ας τον πατέρα σου, εσύ τώρα. Όχι, ούτε με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Όχι, δεν ο Πάοκ, ας πούμε, έπιασε κορυφή του Ολυμπιακού. Θα δω για να δεις ότι είμαι ειλικρινής. Ναι. Το Ολυμπιακός Πάοκ που θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, φυσικά θα το δω. Ας το Ολυμπιακός Πάοκ. Ναι. Γέλαρε. Όπως λέω και για τον Πάοκ. Γέλαρε ο Ολυμπιακός. Αφού σε ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα, να μην το πάρει ο Πάοκ. Κατά τα λεγόμενά σου. Ναι, εσύ το έχει πει σε 150 εκπομπές. Και το λες και σήμερα. Φυσικά. Πρέπει μια στεναχωριά να την έχεις. Ωραία. Λέω. Επειδή δεν πίστευα, γιατί δεν θα λέω άλλα για τον ΠΑΟΚ και άλλα για τον Ολυμπιακό, όπως λέω ότι όταν υπάρχει πιθανότητα να χάσει ο ΠΑΟΚ βαθμό ή βαθμούς, θα κάτσω να το δω. Δηλαδή το ΠΑΟΚ Λάρισα, τι να το δω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ Α με τον ΠΑΟΚ Β, λέω εγώ. Λοιπόν, έτσι θεώρησα ότι θα περάσει εύκολα, δύσκολα από εκεί. Ανακοίνωση έβγαλε ο Κουλιές πάντως. Έκανε. Στο 20 έβγαλε ανακοίνωση. Εντάξει, τώρα πιστεύω ξύθηκαν τα αυτιά. Του ποιου να πω τώρα. Ξεκινήθηκαν, ναι. Αλλά οι ομάδες που είναι φίλα που στείλανε στο Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια που έπαιρνε τα 44. Ναι. Δεν θυμάμαι καμία ανακοίνωση να κάνουμε. Ωραία, εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω. Είναι κάτι Λάρισα. Πατανιάδες, κάτι Καλονές, κάτι Ξάνθες, κάτι Αστέρες Τρίπολη. Επειδή με έφυσες πραγματικά το επιχείρημά σου είναι βασικό, πιστεύω ότι η Λάρισα είναι εχθρός του ΠΑΟΚ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι. Όσο εχθρός εσύ στον Ολυμπιακό. Ναι, 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 θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε. Όσο εχθρός είναι ο Άρης στον Ολυμπιακό, είναι και η Λάρισα στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε και σε αυτό. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω λίγο από το αγωνιστικό. Επειδή ξεκίνησα λίγο και στην αρχή. Δηλαδή, επειδή δεν είχα δει αυτή την ΑΕΚ πραγματικά σε 90 λεπτό, έχω να τη δω πάνω από 2 χρόνια σε 90 λεπτό καθαρό. Πραγματικά πιστεύω, πρέπει να είναι εκτός της περιόδου που ήταν στην Β' και στη Γ' Εθνική, πιστεύω πρέπει να είναι η χειρότερη ΑΕΚ των τελευταίων 30 χρόνων. Δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι χειρότερη ΑΕΚ. Πραγματικά ο Άρης πιστεύω ότι έχει καλύτερο υλικό από την ΑΕΚ. Δηλαδή, μετά από το χθεσινό παιχνίδι, μπορώ να το πω. Αν μου έλεγες πριν το παιχνίδι, επειδή δεν είχα εικόνα κιόλας, χι, θα έλεγα είμαι ευχαριστημένος. Φυσικά, όταν τελείωσε το παιχνίδι, ήμασταν όλοι και δυσαρεστημένοι και από το αποτέλεσμα, αλλά και από τη διαιτησία. Λοιπόν, πριν πάω στη διαιτησία, θέλω ένα σχόλιο πραγματικά. Γιατί το έλεγα και έξω, το συζητούσαμε και εσύ σου, Νατάσο, με τον Νίκο. Με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, πραγματικά στον Άρη, το καταλαβαίνω ότι ως ένα σημείο θέλουμε το 2 να το κάνουμε 5. Εντάξει, λόγω το παλιά πολλά χρόνια, κακά χρόνια, ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης τα περισσότερα του χρόνια είναι άσχημα και δεν βλέπαμε και μπάλα, ας πούμε. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα κάψετε πραγματικά, συμφωνώ. Και άκουσα σήμερα τον Γιώργο Τζαγόρα, ήταν στο μόνο που συμφώνησα σε αυτόν, από την αλήθεια. Ότι θα κάψετε αυτό το παιδάκι. Θα το κάψετε. Θα το κάψουμε. Και εγώ βάζω όλοι. Δημοσιογράφοι, οπαδοί. Μιλάω για τον Τσιλιγκύρη. Ο οποίος. Έκανε χθες την πρώτη του εμφάνιση σε ένα γήπεδο, ας πούμε, εντάξει, όταν μπαίνεις και στο ΆΚΑ είναι διαφορετικό από το να μπεις σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Ήταν από τα 3-4, ας πούμε, μεγάλα γήπεδα με μια αντίπαλο μεγάλη, έτσι, brand name. Πιστεύω όμως ότι δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό το παιδί. Σίγουρα έχει ταλέντο. Πιστεύω ότι δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, η μόνη φάση πιστεύω που έκανε κάτι εντυπωσιακό ήταν στο τέταρτο αυτό το πλαϊνό του Σιμόες. Που ήταν και απέναντι του, όχι επιθετικό σχολείο. Εντυπωσιακό, η μπάλα πάνω του πάει, φίλε. Σε αυτό ήταν τέτα τέτ πλάγιο μεν και τη βγάζει. Τη βγάζει. Δεν πήγε πλασάρι ο άλλος. Ψηλά να πιάσει, να κάνει την επέμβαση τη σχολή. Λέω ότι ήταν καλό. Ήταν καλό. Για μένα ο άνθρωπο του παιχνιδιού είναι ο Κόρκουτ και όχι ο Τσιλιγκύρη. Έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Έτσι, για μένα. Και πιστεύω ότι τον τελευταίο μήνα είναι ο καλύτερο παίκτη του Άρη ο Κόρκουτ. Όσον αφορά το. Και λέω ότι το παιδάκι θα του κάνετε τα μυαλά. Αερόστατο, Κασίγιας ο ένας, Τζόφο ο άλλος, αφήστε το παιδάκι να δουλέψει ρε. Έκανε μια καλή εμφάνιση, αφήστε τον. 18 χρονών είναι, του κάνετε το κεφάλι αερόστατο, πώς θα παίξει να πούμε. Δεν θα έρθει ο Κουέστα και θα τον ξεχάσετε. Άντε, αυτό εγώ θα... λέω γιατί... Βάει στίγημα, από τώρα στον. Όχι, όχι. Μα τώρα σε αυτό σου λέω ότι δεν έκανε κάτι εξωπραγματικό, ήταν καλός. Έκανε ένα-δύο λαθάκια απειρία, εντάξει, ειδικά στην πρώτη φάση, αλλά. Θα τον τρελάνω. Είναι 19 χρονών το παιδί, το παλικάρι. 18 στα 19. 18 στα 19, 18 ναι. Στα 19 να πάει να παίξει στο ΑΚΑ ναι. Με μια ΑΕΚ η οποία κέρδιζε 2-0, πήγε να το κάνει 3-0 την προηγούμενη αγωνιστική ναι. Και έφαγε 3 από τον ανύπαρκτο Παναθηναϊκό που άρεσε τον 6-4. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να κρατήσει την ψυχραιμία σου,
και να κάνεις ακόμα και αυτές τις επεμβάσεις, ακόμα και όταν η μπάλα πάει πάνω σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, μπράβο είναι. Στο παλικάράκι. Απόλυτο δίκιο αλλά, σε αυτό. Αλλά, μην το κάνει τα μυαλά. Μην το μπαλαβώνετε, γιατί ναι. Σε κανά Άρης Λαμία, άμα να πάει να παίξει τώρα και κάνει ναι. Κανένα χαζό. Που θα κάνει, άλλο το παλικάρι. Που μπορείτε σαν 19 χρόνο και άπειρο που είναι. Έτσι. Που δεν έχει και το παιδί παιχνίδια στα σωστός, πόδια του. Σωστό σε βρίσκω. Θα αρχίσουν τα μπινελίκια και τα ξέρω εγώ. Περιέργω σε βρίσκω, σωστό. Λοιπόν, να πάω λίγο στο διαιτητή και σε ένα ακόμη σχόλιο που θέλω να κάνω για αυτή τη φανταστική εκπομπή του Open TV, το Total Football. Πραγματικά προσφέρει ποιότητα στην τηλεόραση. Πραγματικά είναι αυτό που λες. Είναι 100% αντικειμενικότητα. Όχι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάντως δεν θυμίζει PAOK TV. Εγώ είπα PAOK TV. Ναι. Εγώ δεν είπα PAOK TV, θα σου πω. Δεν με ενδιαφέρει. Άκουσε. Εγώ δεν είμαι τρελός. Είναι κανάλι του τέτοιου, του PAOK. Θα δώσει, διεκδικεί και το πρωτάθλημα άλλωστε ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω για χρόνο, θα δώσει λογικά περισσότερο χρόνο και. Εγώ λέω την αντιμετώπιση προς τον Άρη. Δεν σου είπα τίποτα με τον ΠΑΟΚ. Και ο Καρυπίδης, αν είχε δικό του κανάλι, σίγουρα τον Άρη θα έδινε τέτοιο περισσότερο χρόνο. Μισή ώρα χθες έδειξε τον Άρη. Και τον Άρη τι έδειξε? Μισή ώρα, 25 λεπτά. Όχι, ρετάσου. 25 λεπτά. Ρετάσου προς Θεού, ρε φίλε. Το έχω σταματημένο. 25 λεπτά έδειξε τον Άρη. Το ΑΕΚ Άρης. Ναι. Όταν ήρθε η σειρά, βέβαια. Λοιπόν, γιατί πάει βαθμολογικά. Έχω την εκπομπή και θέλω να παίξουμε ένα απόσπασμα. Λοιπόν. Πάει βαθμολογικά, έτσι. Πάει δηλαδή ναι, πρώτο και τα λοιπά. Ναι, η ΑΕΚ είναι η τρίτη. Εσύ είσαι πέμπτος τώρα. Ναι, ωραία. Λέω, άσο, αυτό το αφήσω τελευταίο. Θέλω για τον διαιτητή. Λοιπόν, για τις δύο φάσεις δεν θα πω και τίποτα ιδιαίτερο. Βέβαια, οι φάσεις δεν είναι δύο. Είναι και η μία ανατροπή, πρόσεξε, στο 62ο λεπτό του Μπρούνο Κάμα. Που αυτήν περιέργως ούτε στην Αθλητική Κυριακή την είδαμε τη φάση. Εγώ δεν λέω ότι είναι πέναλτι, πρόσεξε. Είναι μία αφισβητούμενη φάση. Για μένα είναι, αλλά εγώ θα πω ότι είναι αφισβητούμενη φάση. Ούτε στην Αθλητική Κυριακή την είδαμε, ούτε στο Open TV Total Football την είδαμε. Και φυσικά ο κύριος Κουλάς δεν έστειλε το διαιτητή να τη δει. Και ας μην σφίριξε ρε φίλε πέναλτι. Δεν τον έστειλε. Που υπάρχει επαφή, έτσι. Λοιπόν, για τις δύο φάσεις θέλω να πω. Για τη φάση πρώτα του Ιντέγε. Μην πω τώρα, θα πω. Το 99 ποιος είναι στον Άρη, ρε. Το? Το 99. Ποιος είναι, τι. Αυτός. Δεν κατάλαβα. Ποιος παίζει. Πίσω αριστερά ποιος παίζει. Κόρκουτ είναι. Κόρκουτ είναι. Δεν ξέρω αν φοράει το 99. Ναι. Αριστερά είναι ο Κόρκουτ. Είναι τον τελευταίο μήνα με διαφορά από τον δεύτερο καλύτερο. Α, και κάτι ακόμη θέλω να πω. Με έχει εκνευρίσει και χθες. Με έχει εκνευρίσει πραγματικά που θεωρώ, το λέω συνέχεια, ότι ο Μπρούνο Γκάμα, που είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη για μένα, χθες με εκνεύρισε πραγματικά, δεν ξέρω μετά την. Επαναφορά του από τον τραυματισμό του, είναι σαν να θέλει δύο μπάλες μόνος του. Παίζει σαν να παίζει μόνο για τον εαυτό του μέσα στο γήπεδο. Καλό είναι να κάτσει λίγο στον πάγκο. Καλό είναι να κάτσει. Έχουμε εκεί λύσεις σε εκείνη τη θέση. Ας κάτσει και λίγο στον πάγκο. Και ο Μπα, δεν είδα τίποτα από Μπα. Τέλος πάντων, μου θυμίζει τον Μπα της Ξάνθης που είχαμε πάρει τότε κι εμείς. Λοιπόν, δύο λεπτάκια Τάσο, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πέντε λεπτά πάμε και αργότερα. Πολλές φορές δεν. Μιλάω τόσο πολύ, θέλω να πω. Θα πάμε έξι να το κάνεις, άντε πες το. Ναι, ωραία. Λέω στις δύο φάσεις, ο Ιντέγε, θα πω τα κλασικά αυτά που λέμε. Να μας πούνε ρε παιδιά τι ισχύει αυτό σε αυτό το πράγμα. Είναι όλα τα πατήματα όταν πατάει κάποιος έναν παίκτη, είναι κόκκινες όλα? Άμα είναι όλα τα πατήματα κόκκινες, σωστά αποβλήθηκε. Να μας πούνε από εδώ και πέρα, όταν πατάει κάποιος πεσμένο παίκτη, είναι κόκκινη. Αν όλα τα πατήματα είναι κόκκινη, ναι. Γιατί χωρίς όσο και αντιαριανοί να είμαστε ή ως αντιπαοξίδες, ο άνθρωπος δεν τον έβλεπε τον τέτοιον. Άμα πεις ότι τον έβλεπε, τι να πω, σταματάω τη συζήτηση. Δεν τον έβλεπε. Λοιπόν, ούτε μας έχει δείξει ο συγκεκριμένος ότι είναι κανένας αλυτάρας, έτσι. Πιστεύω ότι. Τι πιστεύεις, πες μου. Όταν υπάρχει πρόθεση. Ναι, αυτό το ίδιο σε λέμε. Οποιοδήποτε πάτημα το ίδιο υπάρχει λέμε. Κόκκινη. Εσύ βλέπεις πρόθεση όταν, αυτό. Όταν δεν υπάρχει πρόθεση. Σωστό, το ίδιο υπάρχει λέμε. Πρόθεση 150% από τον Ιντέγε. Υπήρχε πρόθεση. Ωραία. Υπάρχει πρόθεση γιατί αν δεις το ένα πόδι που προσγειώνεται και το άλλο που το κατεβάζει. Εντάξει. Υπάρχει για μένα. Εντάξει, υπάρχει εσύ, πρόθεση 100% και είναι μια ποδοσφαιρική ωραία. Ανοησία του Ιντέγε ναι. Που πιστεύω ότι ο Άρης με 11 εχθές ναι. Θα έφευγε νικητής. Μέσα από το. Με 10 καλύτερο ήταν ο Άρης, τέλος πάντων. Ναι, άλλο λέω. Ναι. Ήταν καλύτερο μετά το 60 λεπτό, 65 λεπτό. Και μετά. Ναι, στο 56 έγινε. Ναι, άλλο λέω αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ λέω ότι ο Άρης, ναι. Αν ο Κατουρλής ναι. Δεν ήταν άμυαλος και δεν έκανε αυτή τη χαζομάρα, ωραία. Την ποδοσφαιρική βλακεία, παύλα, ανοησία,
Θα έφευγε νικητής. Τουλάχιστον, τουλάχιστον μαζί. Πάτε λοιπόν, ωραία. Πάτε, λοιπόν yeah. να πάρετε μπλούζες του Ιντέγε που έβαλε γκολ στην Τούμπα καλά και έκανε. Κατούρισε στο κόρνερ. Καλά έκανε. Πάρτε να πάρετε μπλούζες του Ιντέγε. Θα πάρουμε. Του Κατουρλή, ο οποίος έχει πάθει ουρολίμωξη μετά τον γκολ του ΠΑΟ. Θα έχει στο χαρτί και δεν έχει σκοράρει. Θα ξαναγίνει καλά η. Έτσι. Άντε μπράβο. Πάτε να πάρετε τώρα μπλούζες του Κατουρλή. Λέω. Σας στέρισε τη νίκη και είναι το ακριβότερο συμβόλαιο του Άρη. Ωραία. Λέω. Λέω, τουλάχιστον μαζί κάνουμε εκπομπή. Πιστεύω να παρακολουθήσω όταν μιλάω. Εδώ και τρεις εβδομάδες σου λέω. Ναι, λέω. Αφού ακούς, θα μου το επιβεβαιώσεις αυτό που λέω και ο κόσμος. Εδώ και τρεις εβδομάδες λέω ότι αν δεν αλλάξει δραματικά η απόδοση του Ιντέγε μέχρι το τέλος χρονιάς, θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα ανανεωθεί. Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, εντάξει. Ότι δεν θα μπούμε καν σε συζήτηση. Λοιπόν. Το θεωρώ δεδομένο. Θέλει ο Άρης καλύτερο παίκτη από τον Ιντέγε. Κρίμα, καλά. Μεγάλο κρίμα για τον Διαμαντόπουλο που είναι παιχταράς. Έχει βγει πρώτο σκόρερ στη Β' Εθνική εντάξει, και έχει τεράστια, πολύ πιο συχνή επαφή με τα δίκτυα από ό,τι με αυτόν τον Κατουρλή. Για να το ολοκληρώσουμε. Άρα, δεν παίζει ρόλο αν τον πατάει, παίζει ρόλο αν είναι εσκεμμένο ή όχι. Και τα δύο. Άρα, άμα τον πατάει και δεν έχει πρόθεση, δεν είναι κόκκινη. Πρόθεση, άρα, αν τον πατάει, και δεν έχει πρόθεση, δεν είναι κόκκινη. Αν, όχι βέβαια. Α, μπράβο. Όχι. Αλλά εσύ βλέπει πρόθεση. Όχι. Αυτό είναι άλλο. Άρα, αν πατάμε κάποιον. Και δεν υπάρχει πρόθεση. Φυσικά δεν είναι. Άρα δεν σημαίνει ότι όλα τα πατήματα είναι κόκκινα. Όχι βέβαια. Ωραία. Όχι βέβαια. Εσύ όμως βλέπεις πρόθεση. Εγώ δεν βλέπω καμία πρόθεση και δεν έχει σχέση. Δες το ένα του το πόδι. Δεν έχει σχέση. Γιατί πέρσι. Που το πάει και το ρίχνει πάνω. Πέρσι σε μια όχι ανάλογη περίπτωση, δεν ήταν πάτημα του Αλβανού του Μπάσα, σου είπα ότι ήταν αλητίστικο το χτύπημά του και ήταν κόκκινο. Μπορούσα να σου πω ότι γλίστρισε στο τάκλιν και τον βρήκε. Μπορούσα να σου το πω. Δεν το είπα. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω καμία πρόθεση, δεν τον βλέπει καν. Και τον πατάει. Πάντως δεν ήταν να διαμαρτυρηθεί και ιδιαίτερα ο Ιντέγε. Καλά, τι έπρεπε να κάνει, να το ρίξει κανένα δύο μπουνιές. Δεν ήταν να διαμαρτυρηθεί. Γιατί ξέρει τι βλακεία έκανε. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Πάμε στη δεύτερη φάση. Έτσι πιστεύω, ρε φίλε. Πάμε μπορεί δεύτερη. Να είμαι λάθος. Αλλά όχι, έτσι. Θα μας πούνε οι φίλοι μετά. Δεν μπορεί να είμαι λάθος, ρε φίλε. Λέω όμως. Αυτό είναι δεδομένο. Εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση, άρα δεν είναι όλα τα πατήματα κόκκινη. Απλά εσύ βλέπεις πρόθεση. Πάμε στο δεύτερο. Να μας πούν τι λέει αυτό το by the book των διαιτητών. Λέει. Ότι αν. Α, για πες μου εδώ, για να μην το κάνουμε έτσι, γιατί σίγουρα θα πεις την άποψη και γι' αυτό είσαι και εδώ άλλωστε. Στη φάση του πέναλτι, πρώτος στην μπάλα ποιος πάει, ο αμυντικός ή ο επιθετικός, ποιος τη βρέσει έστω λίγο πρώτος. Ο επιθετικός του Άρη. Ο? Ο επιθετικός του Άρη. Όχι, ο αμυντικός είναι του Άρη. Ο αμυντικός του Άρη. Άρα τη βρίσκει πρώτο ο δικός μου. Εκεί γίνεται μια κόντρα τώρα. Στην καλύτερη κόντρα. Άρα στην κόντρα. Εσύ γίνεται... βλέπεις καθαρά ποιος τη βρίσκει. Εγώ λέω ότι τη βρίσκει. Αγώνα να πω με το δικό σου. Ναι. Άρα γίνεται κόντρα και μετά την κόντρα τον πατάει. Τον πατάει, ναι. Άρα πάμε στο δεύτερο. Όταν είναι κόντρα, που για μένα την πρόλαβε. Κόντρα με το δικό σου. Γίνεται κόντρα. Υπάρχει μια διεκδικήσιμη παλιά, έτσι. Είναι κόντρα. Και μετά βρίσκει. Ρε στο παπούτσι, ρε στο γοφό, ρε στο τέτοιο. Άρα είναι πέναλτι. Να το κλείσουμε και αυτό. Να μην έχουμε άλλα. Πρόσεξε λίγο. Να μην έχουμε άλλα. Άρα λέω, ναι. Όταν γίνεται κόντρα, ναι. δεν μπορεί να σφυρίξει κάτι. Κόντρα δεν μου είπε ότι υπάρχει, υπάρχει όμως και συνέχεια της φάσης. Από την οποία κόντρα μετά ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίσει και να σκοράρει. Αν τον ανατρέψει. Αν τον ανατρέψει, τον πατήσει. Έπεσε από την κόντρα. Μα δεν έπεσε από την κόντρα, έπεσε από το πάτημα. Από το πάτημα έπεσε. Ωραία. Δεν ήταν αν τον ανατρέψει ή τον πατήσει και το ρίξει, είναι παράβαση. Ωραία. Εγώ λέω να μα πούνε, αν για μένα τη βρίσκει καθαρά, όχι δεν για μένα, φαίνεται γιατί μετά η μπάλα δεν πηγαίνει ίσια και πάει κόρνερ, έτσι. Τη βρίσκει καθαρά. Εγώ τη βλέπω τη φάση. Ναι. Δώσ' μου λίγο. Όσο θέλει. Λέγε, λέγε εσύ. Λέω να μας πούνε αν. Γιατί για μένα τη βρίσκει και νομίζω τώρα δεν είναι θέμα, επαναλαμβάνω, Άρη, ΠΑΟΚ τέτοιο. Είπαμε να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί όσο μπορούμε, εντάξει. Τη βρίσκει καθαρότατα πρώτα και μετά φυσικά βρίσκει το πόδι του. Πώς λέγεται. Είσαι σίγουρος ότι βρίσκει πρώτα την μπάλα. Ναι, δες το τώρα από... βλέπω. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Εσύ λες, είδες και πρόθεση και λες. Σταματάω κιόλα δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα το σταματάς πάνε και στη φάση του 62 να τη σταματήσεις και εκεί να μας δεις, να μας πεις τι βλέπεις. Λοιπόν, λέω να μας πείτε για να ξέρουμε, γιατί δεν γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, στις ίδιες περιπτώσεις, άλλα να ισχύουν για τον Άρη και άλλα να ισχύουν. Ο Ρόουζ είναι αυτός. Ο Ρόουζ είναι πρώτα αυτός. Βρίσκει οριακά ο Ρόουζ την μπάλα. Α, μπράβο, τώρα είσαι σωστός. Γίνεται κόντρα. Οριακά τη βρίσκει πρώτα. Κόντρα. Και μετά τον πατάει. Δεν υπάρχει παράβαση στην κόντρα. Ναι. Μετά τον πατάει και τον ανατρέπει. Ωραία. Άρα δεν είναι. Ξέρω, δε, όχι, εντάξει, ούτε εγώ ξέρω. Άμα το ξέρω θα ήμουν διαιτητής. Είναι δύσκολη φάση. Ναι, είναι αλλά να ξέρω. Εγώ, πρόσεξε, δεν σου λέω δεν είναι πέναλτι. Λέω να μας πούνε. Άρα όταν τη βρίσκει ο αμυντικός πρώτος και μετά τον βρίσκει τον επιθετικό στο πόδι, στο μπούτι σου, είπα επαναλαμβάνω, στο στέρνο, άρα είναι πέναλτι. Αυτή είναι η λογική, έτσι. Να το κρατήσουμε αυτό. Μην γίνει κανένα άλλο και μας λένε πάλι άλλα
Εντάξει, δεν γίνεται 2 μέτρα και 2 σταθμά, γιατί εδώ βλέπουμε και 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι. Βλέπουμε στη βάση του 62 να μην το στέλνει ο σκουλάς του γραμμένου του δικού μας του ανθρώπου. Ο σκουλάς ο δικός μας μας έχει παίξει τα μισά μάτς διαιτητής ή βάρινο σκουλάς. Φτάνει, ρε, κανένα άλλο δεν έχετε. Φτάνει. Και γίνεται η φάση φυσικά με τον Ρόους που τον λέει μου χρωστάς 2 νίκια. Και γιατί δεν το βγάζει κόκκινη η τρέγια. Γιατί δεν το βγάζει. Αυτό ήθελα λίγο. Ναι, γιατί δεν το βγάζει, πες μας. Αυτό ήθελα λίγο. Γιατί δεν το βγάζει κόκκινη. Του χαρίζει την κόκκινη κάρτα. Γιατί του χαρίζει την κόκκινη κάρτα, τρέγια. Του χαρίζει την κόκκινη κάρτα. Για ποιο λόγο του χαρίζει. Εκεί ο σκουλάς. Ευνοήθηκε ο Άρης. Ευνοεί ο Άρης. Ωραία. Ευνοεί τον Άρη. Εντάξει, θα σου πω. Εκεί ο σκουλάς είδε ότι διώχνει πρώτο Άρης και τον πάτησε ο άλλος και δεν είδε που ο άλλος έλεγε μου χρωστάς 2 νίκια. Γιατί αυτό είπε. Όχι, δεν μου χρωστάς 2 νίκια. Αν διαβάζει τα χείλια, το είπε πόσα πήρες. Ναι, πόσα πήρες για το νίκιο. Αν διαβάζει τα χείλη σου, ναι. Τα χείλη του λέει αυτό. Πόσα πήρες για το νίκιο. How much money. Ναι, how much you pay. How much you pay. How much you pay for the rent apartment. Δεν το κάνει μία φορά. Να πω, άντε εντάξει, το κάνει μία. Ας τον καλέσει. Κάνει δύο, το κάνει τρεις. Ας τον καλέσει. Και θα πει ότι ο Παγώνης Βακαλόπουλος στην Τούμπα, όταν του πέταξα σιδερόβεργα, ότι ήταν ένα. Μάλιστα τη χρονιά που κινδυνεύεται να πέσει. Ο Παγώνης με τον Παγώνη. Όχι, θα πει, θα σου πω τι θα πει. Χάρης μιλάμε. Θα σου πω τι είπε ο Παγώνης Βακαλόπουλος. Μιλά στον Παγώνη Βακαλόπουλο. Θα σου πω. Πώς μιλάμε τώρα. Ναι, θα σου πω ότι ήταν. Λέει, ναι, θα σου πω ότι ήταν ένα. How much you. Το θυμήθηκα, όλα τα θυμάμαι. How much you pay for the rent apartment, τον είπε. Όταν θα πάει στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, γιατί θα κληθεί. Γιατί να κληθεί, θα το δει. Θα κληθεί. Γιατί να κληθεί, Τάσο μου. Θα κληθεί. Θα φροντίσουν οι θείοντες και θα η νομική υπηρεσία. Ο κύριος Παπαθεοδόρου θα κάνει. Νομική, ο κύριος Παπαθεοδόρου. Η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Τι πιάς. Θα φροντίσουν. Ωραία, θα φροντίσουν αυτό που έκανε, το οποίο είναι μηνύσιμο, επιλήψιμο και πρέπει να απολογηθεί στον πολιτισμικό εισαγγελέα. Ναι. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν έχω ξαναδεί εγώ κανένα να το έχει πει αυτό το πράγμα. Σωστά, μόνο γεννητικά όργανα έχει να δείχνουν. Έχει δίκιο. Άλλο κοινό. Ναι, μόνο άλλο, άλλο να δείξει. Και το φορτούνι να κάνει κάτι άλλο. Άλλο να δείξει τα καρύδια σου ή να κάνει κανένα κολοδάχτυλο, με συγχωρείς. Και άλλο να λες στον διαιτητή πόσα πήρες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Α πάει να απολογηθεί ο κύριος Ρόους στον εισαγγελέα και να πει. Τι εννοούσε, πόσα χρωστάει, πόσα ενίκια χρωστάει. Εγώ τα νόμιμα να πω. Εγώ πάντα λέω τα νόμιμα. Ή πόσο αγόρασε το δερμάτινο, ή πόσο πήρε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ακριβώς. Εγώ λέω τα νόμιμα. Να τον καλέσει. Αλλά σε εκείνη τη φάση, το λες και μόνος σου, ευνοείται ο Άρης. Ωραία, δεν αποβάλλει το ρόλο. Εγώ λέω ότι δεν του δίνει κόκκινη κάρτα, γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Άρα, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Έχει λερωμένη τη φωλιά του. Και ο σκουλάς είδε. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης δεν είδε το πάτημα του τέτοιου, δεν είδε το πέναλτι του Γκάμα. Και δεν είδε και το Ρόους να κάνει έτσι. Ναι. Δεν τα είδε αυτά. Ναι. Ο κύριος Σκουλάς. Υπάρχει και η φάση. Ούτε έχουμε δει ακόμη. Ούτε έχουμε δει την κυρία Κουρουμπίλια στο Χαριλάου. Πότε θα μας τη βάλετε την κυρία Κουρουμπίλια. Σας παρακαλούμε πολύ. Ναι. Για βάλτε τη στο Χαριλάου λίγο. Στο 39, έτσι. Ποιος τι. Στο 39. Τι έγινε στο 39. Που ανατρέπει ο. Ποιος είναι ο Ρόους. Ο Ρόους είναι. Τι ανέτρεψε ο Ζήνη. Ναι. Ανατρέπει το μπέκτη Σάικ. Θα το δείξω. Να εδώ το βλέπω. Στο 39 έχει γίνει η φάση. Σφαγή να το δεις λίγο, δεν λέω για σφαγή της ΑΕΚ. Σφαγή, αφόσον ευνοήθηκε με και τον για να τα λέμε όλα, ναι. Είναι ένα πέναλτι το οποίο κρίνεται αυστηρό, αλλά πέναλτι. Κρίνεται αυστηρό της ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή και εγώ θα έσκουζα, θα τσίριζα αν το έδινε στον ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω ότι και οι φίλοι του Άρη μέσα στο Χαριλάου, αν γινόταν αυτό το μαρκάρισμα, θα ζητούσα πέναλτι κατά της ΑΕΚ υπέρ του Άρη σε αντίο μαρκάρισμα, επειδή υπάρχει το πάτημα μετά την κόντρα. Υπάρχει κόντρα η οποία. Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, δεν είναι πέναλτι στην κόντρα. Κοντράζονται δηλαδή τα δύο πόδια με την μπάλα των αντιπάλων ποδοσφαιριστών και μετά υπάρχει το πάτημα του Ρόους επάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Υπάρχει ανατροπή. Ωραία, λίγο για να πάω και στο τελευταίο. Ναι. Είπες την άποψή σου, είπα την άποψή μου. Λίγο να πάω λίγο. Βέβαια, στη φάση του Ρόους ευνοείται ο Άρης που δεν είναι αναποβάλλεται. Ναι, είναι όντως. Λοιπόν. Τι δεν ευνοείται. Ωραία, να πάω λίγο για αυτό που θέλω να πω για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εκπομπής. Δεν είναι η πρώτη φορά που στολά. Απλά πλέον ξεπεράστηκαν και τα όποια όρια θεωρώ τη δική μου λογική. Τη εκπομπή Total Football με τις εξέχουσες προσωπικότητες εκεί του πάνελ. Θέλω πραγματικά ότι ο Άρης έχει αντιμετώπιση. Αθηναϊκού. Αυτό είναι δεδομένο στο συγκεκριμένο κανάλι και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλά τουλάχιστον μην είναι τόσο φανερό, ρε παιδί μου, ότι δεν το χωνεύουμε. Λοιπόν, γίνεται και θα το βάλω το ηχητικό. Είναι 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, δεν είναι περισσότερο. Καταρχήν να πούμε ότι εκεί πέρα οι δημοσιογράφοι είναι να προτρέπουν, δηλαδή ο ρόλος τους είναι για να προτρέπουν τι πρέπει να κάνει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ο κύριος Παπαθεοδόρου είπε ότι πρέπει να επέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Μάλιστα. Εγώ να πω ότι είχε δίκιο.
προφανώς σε καμία άλλη φορά το πόσα χρόνια είναι δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος δεν είδε. Και είπε κάτι ακόμη που για μένα είναι πολύ υπολή, είναι πολύ υποπτό έως μηνύσιμο, λέγω εγώ άμα ήμουν Καρυπίδης θα το έκανα ήδη μήνυση, είπε ότι ο Άρης τα τέσσερα μάτς με τα ντέρμπι, στην ουσία λέει τα τρία τα κέρδισε με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ ας πούμε και δε. Και βέβαια είναι το μάτς λέει με τον Ολυμπιακό που είναι ειδικών συνθηκών είπε. Τι εννοούσε ο ποιητής? Για να μας εξηγήσει, για να δω, πολύ θέλω να δω τι εννοούσε, γιατί αν εννοούσε τίποτα άλλο, η αγωγή να του έρθει στο κεφάλι. Τι εννοούσε ειδικών συνθηκών το Άρης Ολυμπιακός? Να υποθέσω, επειδή είναι και Παναθηναϊκός, δεν είναι κακό, ότι πέρσι τα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεν ήταν ειδικών συνθηκών. Ήταν κανονικών συνθηκών. Εννοούσε ειδικών καιρικών συνθήκων. Α, εντάξει, ωραία. Να βγει. Δεν ήταν καλός ο καιρός. Ωραία. Εγώ θα έλεγα, αν μου πάει Άρης, να μας πει ο κύριος Παπαθεοδόρου, mm-hmm. έτσι θέλω αύριο να βγει και να πει ότι ήταν ειδικών καιρικών συνθήκων για να ρεσιλευτεί. Γιατί αν εννοεί κάτι άλλο, να είναι έτοιμη η αγωγή. Για να δούμε αν το ξαναπεί αυτό ο κύριος Παπαθεοδόρου. Στείλε ένα μήνυμα στο φίλο του Καρυπίδη. Να... Πολύ φίλος μου είναι. Ναι. Ναι, το βλέπω κάθε μέρα το τέτοιο. Δεν ξέρω, φίλε. Να, λοιπόν, έχεις, λέω ότι θα. Βαθύλακο. Όχι, όχι. Λέω ότι θα. Εμένα πάντα ξέρεις η άποψή μου ότι θα έκανα αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Δεν είμαι πρόεδρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον κύριο Κάκο, εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα τίποτα. Επαναλαμβάνω ότι είναι ο άνθρωπος που μας είπε στο Χαλάο θα βρείτε απέναντί σας τον Τάσο Κάκο. Και ό,τι και να κάνεις 100% να είσαι σωστός όλα που λες, είσαι ο άνθρωπος που έβγαλες και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον άνθρωπο που σήκωσε τη φανέλα για το παιδάκι που πέθανε. Αυτό θα σε συνοδεύει για όλη τη ζωή. Είσαι, να μην πω τι και μισός. Αυτός είσαι, Κάκο. Ο Κάκος είπε ότι σφάχτηκε η ΑΕΚ. Αυτό μας είπε στην ουσία. Αυτό που έκανε με το παιδάκι, ναι, ο Κάκος, αυτό είναι η μεγάλη λυθιότητα. Αυτό θα σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή, Κάκο. Μεγάλη ανοησία. Εντάξει. Είναι φοβερό ατόπιμα. Ωραία. Μεγάλο καραγκιοσλίκι. Δεν τον τιμά. Είναι ατιμωτικό αυτό που έκανε για ένα παιδάκι. Δηλαδή ήταν. Δεν μπορώ να εκφραστώ τώρα. Θα πω. Όχι, απρέπεια. Να μην πεις. Δεν χρειάζεται. Είναι ντροπή. Ντροπή. Ναι. Ντροπή σου είναι Θουβού. Κάκο Θουβού, είναι ντροπή σου αυτό που έκανε για το παιδάκι τότε. Ναι, έβγαλε επειδή δεύτερη κίτρινη. Γύρισε για το παλικάρι, προφανώς δεν ξέρω. Δεν ξέρω ο γιατί. Αγκάθο είναι, ρε, βάλε γκολ με ξέρω, ρε, το έχουμε ξαναζητήσει. Ναι, το έχουμε ξαναζητήσει, όντως. Το τι έγινε εκείνη την εποχή που ήταν ενεργεία διαιτητής, ναι, με τώρα που είναι φιλοξενούμενος σαν εκπρόσωπος διαιτησίας κτλ. Δεν έχει να κάνει. Μας έκανε, για κάνουμε το ίδιο, συνέχεια πάντα όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο. 50 λεπτά περιμέναμε μέσα στο κρύο. Μπορεί να ήταν το πιο ψοφόκριο που είχα πάει στο γήπεδο τα τελευταία 20 χρόνια. Ήμουν και άρρωστος. 50 λεπτά γιατί έλεγε ένα πανό. Δεν κατέβαινε το πανό που έλεγε, όχι Μπινελίκη, κατά τη ΕΠΟ. Ο Κάκος. Ο θα με βρείτε απέναντί μου. Ο άνθρωπος που έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, επαναλαμβάνω, στον Αγκάθο γιατί σήκωσε τη φανέλα, έβγαλε τη φανέλα και από κάτω είχε αφιέρωση για τον Άγγελο. Αυτός είσαι. Εντάξει, δεν θέλω γιατί φοβάμαι μήνυση. Να πω την αλήθεια, φοβάμαι. Λοιπόν, και το τελευταίο, ακούστε ρε παιδιά, σε αυτό το κανάλι πραγματικά το ποιοτικό, μόλις ένας άνθρωπος τόλμησε να πει μία καλή κουβέντα για τον Άρη, και μιλάω για τον Κριστό Βαζέκα, που τι είπε ο άνθρωπος, έπαιζε η ΑΕΚ λέει με μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Μόλις του είπε αυτό, ακούστε την αντίδραση του αυτού που διεύθυνε την συζήτηση, του δημοσιογράφου του κυρίου Βόγλη. Για να την ακούσουμε λίγο. Περίμενε λίγο, δώστε. Περίμενε. Για να τον ακούσουμε, ρε παιδιά. Είναι τελειώνει ο σχολιασμός για τον Ρόουζ. Λοιπόν, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Να δω, θα παίξει. Το έχω. Τι άλλο τώρα αυτή η εικόνα να λες έτσι ότι. Πάντως να ξέρεις ότι με τις απορίες που υπάρχουν στην αθλητική δικαιοσύνη μπορεί να πάει και ο δικηγόρος και να πει ξέρω ότι χρωστάς λεφτά, ναι, σε κάποιον άλλο. Αυτό είναι για τον Ρόουζ. Και πάμε. Πάρα πολύ πιθανό. Αυτά που ακούμε τελευταίο. Πάει ο Βαζέχα. Εγώ να ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι. Γιατί λέμε για ΑΕΚ ότι δεν είχε καλή απόδοση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ΑΕΚ έπαιξε σήμερα με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τον Άρη. Τον Άρη. Μην ξεχνάμε τον Άρη. Άρη που είναι 5 παιχνίδια χωρίς ήττα. Αυτό που ζει ο Κωστένογλου σου φαίνεται άδικο. Δηλαδή, το κρίνουμε. Πάντα... Αυτό που ζει ο Κωστένογλου σου φαίνεται άδικο. Μόλις είπε ένας καλή κουβέντα για τον Άρη, να αλλάξουμε τη συζήτηση. Δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Αυτό που είπε ο Κωστένογλου σου φαίνεται άδικο. Όχι, ρε Βόγλη, μου φαίνεται σωστό. 10 δευτερόλεπτα τόλμησε να πει ένας καλή κουβέντα για τον Άρη στο κανάλι του Ιβάν. Υπερβολή είναι αυτό. Υπερβολή είναι αυτό. Εντάξει, υπερβολή. Δεν μου λες. Α, είναι υπερβολικό. Είναι ένα εδώ στην εκπομπή μας. Ναι. Έχετε κανείς σου πει τι θα πεις? Όχι, φίλε, εγώ εστικτόδη αντίδραση. Δεν σου είπα ότι τον είπε. Εστικτόδη αντίδραση. Εστικτόδη αντίδραση. Θα του πεις δηλαδή στην εκπομπή
που ένας άνθρωπος συντονίζει. Εγώ δεν κρίνομαι για αυτά που λέω. Εγώ αυτά που κρίνεσαι. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω. Φυσικά δεν κρίνεσαι. Και μένω μικρό κόσμο. Και νομίζω ότι συγκεκριμένο είσαι άδικο μαζί. Είμαι άδικο, εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να είμαι άδικο. Εγώ λέω αυτό. Λέω ότι μόλις ένα τόνο. Δεν βλέπει την εκπομπή εσύ τώρα, πώς τα είδες αυτά. Χθες κάτσε, ήθελα να δω για τις φάσεις. Για τις φάσεις ήθελα. Δεν ήθελα να περιμένω. Την εκπομπή του καναλιού που σου έδωσε πέρσι χορηγία και έκανες μεταγραφές και υπήρχες. Και εκεί είδα για τις φάσεις. Για τις φάσεις, τα είδα. Τι είπε ο Βαρούχας για το πέναλτι. Ο Βαρούχος πέναλτι είπε. Ο Κάκος τι είπε. Πέναλτι, καλά, ο Κάκος δεν περίμενα. Σου λέω, άκουσε. Πάλι το ίδιο. Την αποβολή του Ντέγκε δεν είπαν. Δεν με ενδιαφέρει, κόκκινη είπανε. Λοιπόν, λέω, είδε, δεν σου λέω ψέματα. Μένα δεν μπορεί. Ψέματα να πει. Όχι, δεν μπορούσα να σου πω, δεν είδα, δεν έκανα να σου αποφύγω. Λέω, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας από αυτούς. Ούτε όταν λένε υπέρ του Άρη, φέρνω σαν παράδειγμα τα λεγόμενά τους. Μ' άκουσες ποτέ να σου λέω, είπε ο Βαρούχας ότι ήταν πέναλτι αυτό, ποτέ δεν στο λέω. Άνθρωπος που. Ο Βαρούχας την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι δεν είναι κόκκινη σε παίκτη της Λάρισας η μπουνιά που έδωσε σε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, γιατί δεν ήταν δυνατή. Αν υπάρχει τέτοιος κανόνας, εγώ δεν θα ξανακάνω εκπομπή. Λοιπόν, αν υπάρχει κασόρι, υπάρχει κανόνας που λέει. Δεν σου φταίει ούτε ο Βαρούχας Ζάχο, ούτε ο Κάκος σου φταίει Ζάχο. Εγώ είπα τίποτα. Γιατί ο Κατουρλής, ο άμυαλος Κατουρλής, η Ντέγε, πήγε και τσαλαπάτησε επίτηδες εσκεμμένα τον Μάνταλο και κρέμασε την ομάδα του Άρη, η οποία την είχε ξεπατώσει, την είχε ξεσκίσει την ΑΕΚ ως τότε και άφησε την ομάδα με 10. Και λέω εγώ ότι αν έπαιζε μέσα ο Μαυρούκος και ήταν 11 με 11, ο Άρης εχθές θα κέρδιζε. Μα εγώ τα σχολίασα. Εντάξει, αυτά που είπες. Εντάξει, τώρα το πέναλτι είναι, που είπες. Το είναι αυστηρό. Θα έσκουζα κι εγώ, αλλά είναι πέναλτι. Γιατί μετά την κόντρα υπάρχει πάτημα και ανατροπή. Ωραία είναι, τι δεν υπάρχει αυστηρό. Εντάξει, η αποβολή είναι, πέναλτι, η αποβολή αυστηρό, είναι αποβολή. Ωραία. Αλλά πάψτε να βλέπετε φαντάσματα. Ωραία. Και να σας φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους δικούς σας. Εγώ είπα πρώτα σχολίασα την ομάδα 50% μου και μετά είπα αυτά. Ζάχο. Φταίει ο Ιντέγε γιατί κρέμασε την ομάδα. Ωραία. Και 50% όλη η υπόλοιπη ομάδα και οι υπόλοιποι παράγοντες από αυτά που λες. Εγώ σου είπα να πω με τη δική σου σκέψη. Σου είπα ότι θέλεις έτσι δύο αμφισβητούμενες. Με τη σκέψη λογικής να πας. Ωραία. Με τη σκέψη λογικής την είπα. Πάω με τη δική σου σκέψη. Ότι δύο αμφισβητούμενες φάσεις, να πω ότι είναι αμφισβητούμενες, τις πήρε και τις δύο η ΑΕΚ. Και στη δική μου φάση, εγώ να πω ότι δεν είναι πέναλτι. Τι είναι αμφισβητούμενες, δύο φάσεις. Του... Η αποβολή είναι αμφισβητούμενη. Φυσικά είναι, αφού δεν τον κοιτάει. Τι λες, δε φίλε. Τώρα δεν είπες. Προηγουμένως δεν είπες ότι αν δεν υπάρχει πρόθεση δεν είναι κόκκινη. Μα σου λέει υπάρχει. Απλά εσύ βλέπεις πρόθεση. Φυσικά βλέπω. Εγώ δεν βλέπω καμία βλέπω πρόθεση. Πώς γίνεται το ένα το εγώ πόδι, δεν βλέπω καμία πρόθεση. Πρέπει να πάει το άλλο το πόδι και ωραία, πάει. Εντάξει, εντάξει. Θα περπατήσει, θα γίνει γκάλι, θα περπατήσει τον αέρα να αποφύγει. Αν είναι προκλητικό και δεν είναι μούτρο, άμα ήταν. Άμα ήταν εντάξει και οκ, δεν σας κατούρισε δεν θα πήγαινε με στην Τούμπα να κάνει αυτά τα καλαγκοσμίκια. Αλλά οι κατάρες που έφαγε το συνοδεύουν. Ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Και θα το συνοδεύουν. Μένα δεν με ενδιαφέρει. Και θα το συνοδεύουν τον ανύπαρκτο. Δεν με ενδιαφέρει. Τον ανύπαρκτο. Ο Ιντέγε δεν με ενδιαφέρει. Που έμαθε να περπατάει σαν σκύλος. Και εγώ άμα θα το δω στον δρόμο, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί αυτός μου έχει δώσει το δικαίωμα. Θα πάρω λίγες γκοφρέτες αυτά εδώ τις σκυλίες και τα φρίσκεις. Λίγη κονσέρβα φρίσκει και τον πω έλα γορικά. Ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι. Ωραία. Εγώ λέω δεν με ενδιαφέρει. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Αυτός μου έδωσε το δικαίωμα όταν κάνεις. Μου κάνεις το σκύλο. Ότι κατουράς σαν σκύλος. Γιατί προφανώς έτσι έμαθες εκεί που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Αυτό θα έμαθες να κάνεις. Εντάξει. Εγώ όπου θα σε δω και κολλάρα θα σου έχω να σου περάσω και λουράκι. Να σε χαϊδέψω και τα αυτάκια και σου πω έλα. Έλα μπούμπι. Τελείωσε. Έλα γοράκι μου, έλα. Εμένα επειδή αυτός ο Κατουρλής στέρισε τη νίκη του Άρη χθες. Καταλαβαίνω ότι ΣΑΕΚ. Σε τσάτισε στο τέταρτο λεπτό, αλλά όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Ιντέγε. Μπορεί να μου παίρνει ισχύ κάθε χρόνο. Ωραία. Και να παίρνω εγώ τα ντάμπλ και ωραία. Τα κύπελα. Λέω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε ίσως να είναι και καλό που πήρε την κόκκινη για την ομάδα μου. Ίσως είναι και καλό γιατί και επαναλαμβάνω. Το κρυφότερο συμβόλαιό σου θα είναι και καλό. Λέω. Ωραίες επιλογές κάναν οι άνθρωποι σας. Τι να κάνουμε, εσύ έφερε το Χατσιρίδι 2 εκατομμύρια και ήταν στη Χαλκιδική. Και εγώ πήρα πρωτάθλημα όμως. Εντάξει, ρε φίλε, όλες οι επιλογές μπορεί να είναι. Με το Χατσιρίδι Πάγκο πήρα πρωτάθλημα. Γιατί έχει και όχι μόνο πρωτάθλημα. Αίτητο και ντάμπλ. Ρε φίλε. Δεν μιλά για τον Πάγκο. Επιλογές λες. Μπορεί όλες οι επιλογές να είναι πετυχημένες. Εγώ εδώ σου είπα. Ότι άμα ήμουν ο Καρπίδης δεν θα τον ανανέωνα. Δεν θα τον ανανέωνα. Τι πήγανε, εντάξει. Λοιπόν, λέω, ίσως να είναι και καλό για τον Άρη που θα είναι για κάποιον καιρό στον πάγκο ο Ιντέγε. Σίγουρα μια εβδομάδα, μπορεί και περισσότερο. Ίσως να είναι και για καλό του Άρη. Με ενδιαφέρει ο Ιντέγε. Μην Ιντέγε, εγώ είμαι Άρης, κατάλαβες. Λοιπόν,
Αυτό τι άλλο ήθελα να σχολιάσω. Ένα ακόμη τέλο πάντων. Θα το κλείσουμε. Άντε, γιατί... Λεύ, κάντε καμιά γραμμή. Ο ναι, ο Γιώργο. Μα άρεσε η Όλγα Τρέμιτση Παπαναστασίου, λέει. Ποιο θα τη λέει αυτό. Ο Γιώργο από την Καλλιώτη. Και ο φίλο ο Γιάννη από το Φαμιλιάνο. Ναι. Η κόκκινη λέει στον άλλον που είπε ότι ο διαιτητή τα πήρε. Ναι, είναι ασφαλή. Μα ασφαλή λέω ότι σάκε. Η καθυστέρηση που ήταν λέει 20 λεπτά και κράτησε μόνο 8 λεπτά. Όχι, μπορεί τρέχα. Πέφτανε κάτω η παίκτη του Άρη, λέει ο Γιάννη. Λε και ήταν ο Λεβαδιακό. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντροπή είναι αυτά που λες, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Γιάννη, εντάξει, άποψη του Γιάννη. Άξι, ναι. Είναι ο Γιάννης, εντάξει. Ναι. Αν θεωρεί, επαναλαμβάνω πολλές φορές και στις δικές μας λογομαχίες, λέω το ίδιο ισχύει και γι' αυτό. Δεν παίζει ρόλο ούτε τι λέω εγώ Γιάννη, επειδή είμαι Άρης, ούτε τι λες εσύ επειδή είσαι ΑΕΚ, όταν το παιχνίδι είναι Άρης ΑΕΚ. Σκοπός είναι τι λένε οι ουδέτεροι. Ρώτα κανένα φίλο σου που θεωρεί αντικειμενικό εσύ, κατά το δοκούν ποιο θεωρεί αντικειμενικό, ή κάποια άλλη ομάδα. Αυτή την άποψη νομίζω θα είναι και η σωστή. Τουλάχιστον η λιγότερο αντικειμενική. Η περισσότερο αντικειμενική. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Εντάξει, έτσι. Σήμερα εντάξει, και μια τέτοια μέρα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Okay. Και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε το διάλειμμα των 10.30. Θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές για 20-25 λεπτά. Έτσι. Θα είναι δικά σας. Εντάξει, 23-10-287 για 3 οχτάρια. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυβακούνται. Το είδε ναι. Αυτό. Ναι, το είδα. Πάει να σουτάρει. Ποιο είναι το 5 τον Ολυμπιακό, Μπουχαλάκη. Ούτε ξέρω. Νομίζω. Σουτάρει Μπουχαλάκη στο Πανιόνιο ναι, Ολυμπιακό. Και τραβιέται ο κόρμο στην άκρη για να ανοίξει η αιστεία. Δηλαδή μπείτε και δείτε, θα το ανεβάσω. Είναι Ολυμπιακό ο κόρμο. Δεν ξέρω τι είναι, ρε φίλε. Εγώ βλέπω ότι πάει να είναι μπροστά του δηλαδή να τον εμποδίσει το σουτ και τραβιέται στην άκρη να του ανοίξει το πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα ότι του αφήνανε να βάλουν γκολ και δεν μπορούσαν. Αυτό που το έβαλε τον κόλ Παναθηναϊκό ήταν. Γι' αυτό. Ευχαριστώ τον φίλο τον Αλέξανδρο που με έστειλε το βιντεάκι με το σουτ του Μπουχαλάκη που τον διευκολύνει ο κόρπος να σουτάρει. Κοντά μας είναι το Στέκ και το Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα στα Κάρβουνα. Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη Νεάπολη. Εκεί που πάντα τα όλα, όλα τα πάντα μάλλον είναι διαφορετικά. Εκεί στη Δύση. 23-10-6-20-7-27 delivery για το Στέκ και το Κωστή. Μοναδικές γεύσεις με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα Κάρβουνα. Τα πάντα όλα, ό,τι ζητήσετε σε κρέατα πρώτης ποιότητος, με σούβλες και σχάρες, όλα στα Κάρβουνα. Στο Στέκ και το Κωστή είπαμε delivery 23-10-6-20-7-27. Έχουμε 5 γραμμές. Γίνεται κόλαση. Πριν πάμε στις γραμμές, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Αρτέμι για το μήνυμά του. Να είσαι καλά, φίλε. Συμφωνώ, λέει όλα όσα λες. Εντάξει, αυτά. Να είσαι καλά, φίλε, και να σας ακούμε και πάρετε τηλέφωνο να λέτε την άποψη στον αέρα. Έτσι, όπως λέει και ο Τάζος Ντροπαλούλιδες. Πάμε στον πρώτο φίλο, γιατί είναι γεμάτο. Αρτέμι, ελπίζω να μην ήταν ο μάτσας. Όχι. Να δούμε όσοι περίμεναν. Καλησπέρα. Γεια σας, παλικάρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά. Παιδιά, όσο μπορούμε να είστε λίγο σύντομοι, δηλαδή λακωνικοί, σε αυτό που θέλετε να πείτε και αύριο μέρα είναι, εντάξει, να μιλήσουν όσο περισσότερος κόσμος μπορεί. Παιδιά, Οριστίδη, με τι κάνεις. Έλα ρε, Οριστίδη. Να σου πω. Τάσο, εγώ πιστεύω, Ζάχο, ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Αναστάσιο για το θέμα του Ιντεγκ, έτσι. Ο τύπος δεν έχει ξαναπεράσει άλλος παίκτης τζαμπαλεύου το παίρνει στην τελευταία φίλε, εγώ είπα, χρόνια. Μα εγώ εδώ και τρεις εβδομάδες λέω ότι αν δεν, που δεν περιμένω κάτι διαφορετικό αυτό που έχει δείξει, δεν θα τον ανανέωνα. Τι να. Ναι, αλλά λες ότι δεν είχε πρόθεση. Ναι, αλλά τώρα. Το πρόθεση, πιαζόμαστε... Δεν το λέω ότι δεν είχε πρόθεση. Γιατί. Ναι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εγώ βλέπω ότι έχει πρόθεση. Πέρα. Λίγο να μιλήσω ναι. Γιατί μου λέτε είναι περιορισμένο ναι. Σε όντως. Έχει δίκιο. Πάμε. Και στη φάση με τον Μάνταλο υπάρχει καθαρή πρόθεση. Έχει εκνευριστεί ο τύπος. Ωραία. Έχει βγάλει εκνευρισμό άσχημο. Ωραία. Έκατσα να δω και χτες λίγο το Open, άκουσα λίγο τον Τάσο, δεν είχα την εκπομπή. Χτες λέω κάτσε να δω λίγο το Open. Αυτό που έκανε με τον Βάσεχα, το έκανε και με τον Μητρόπουλο μετά. Μέχρι εκεί θα το άλλαξα, φίλε, συγγνώμη, δεν είναι σωστό. Το άλλαξες. Εγώ το συνέχισα και βγήκε και ο κύριος Μητρόπουλος και είπε ναι, όντως συμφωνώ με τον κύριο Βάσεχα και άλλαξε πάλι. Πού πέτα. Ναι, για τον κύριο Κακό, γιατί το θεωρώ κακό. Και τον κύριο Κάκο, τον κύριο Κακό, αυτό που έκανε με τον Τσιμπούρα είναι, δείχνει άνθρωπο κακής ποιότητας. Είναι. Πάση. Πραγματικά δεν το χωνεύω και εγώ, δεν τον πάω. Θέλει φράγκο. Ένα προβολέα πάνω του άνθρωπου. Δεν τον πάω, Φράγκο. Ναι. Δεν τον πάω, Φράγκο. Αν τον δεν είναι για μένα, είναι οι χειρότεροι διαιτητικοί χαρακτήρες. Καταρχήν είναι φιγουράτζης, είναι φαντασμένος και είναι ψώνιο. Είναι μεγάλο ψώνιο τύπος. Όταν λέω προβολέα. Ναι, αλλά Τάσο τον φέρατε, γιατί ακριβώς εκεί, μάλλον το φέρατε. Τον έφερε τέλος πάντων ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ εκεί πέρα, γιατί έχει μένος με τον Άρη χρόνια τώρα ο Κάκος. Έτσι. Εντάξει. Και επειδή ο πραγματικά ο αληθινός σας εχθρός είναι ο Άρης,
Και άσε τι λέτε εσείς στο Ολυμπιακό. Φαίνεται τον κάκο και κάνετε όλα αυτά που κάνετε ενάντια στο Άρη. Είναι άποψή σου. Εγώ δεν το ξαναβλέπω προσωπικά. Φυσικά δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι. Άποψή σου είναι αυτό που είπες για το εχθρός μου είναι ο Άρης. Το ποιος είναι ο εχθρός μου το αποδεικνύω καθημερινά. Δεν μπορώ να έχω εχθρό μια ομάδα η οποία έχει επιβιβαστεί 4 φορές και έχει να πάρει τίτλο 50 χρόνια. Ναι. Μπορεί να κυνηγάω τον πρώτο που τον έχω γκρεμίσει τα τελευταία 2 χρόνια. Του έχω πάρει το πρωτάθλημα τον πρώτο στην Ελλάδα και έχω πάρει και 3 συνεχόμενα κύπελα. Λοιπόν, Άρη. Για να δεις ποιος είναι ο εχθρός μου. Τεκμηριωμένα. Τεκμηριωμένα σαν πάντα. Κλείσε με αυτό και αύριο θα έχουμε περισσότερο. Το σωματείο που πραγματικά σας έχει δημιουργήσει σοβαρό κόμπλεξ είναι ο Άρης, φίλε. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλή συνέχεια. Και όταν μιλάς στον καθρέφτη σου. Συνέχισε να μιλάς στον καθρέφτη σου. Μην παίρνεις εμάς, φίλε. Γιατί στον καθρέφτη σου μιλούσες τώρα. Καλησπέρα. Για το τελευταίο που καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, για καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες, φίλε μου, έτσι. Ο Γιώργος είναι. Όλγα Τρέμι. Συγγνώμη, δεν τον κατάλαβα. Σου είπε Όλγα Τρέμι. Λοιπόν, Όλγα Τρέμι τον FM. Μία ερώτηση μόνο και να κλείσω. Α, μπράβο. Την έκανα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Ναι. Περίμενε. Νόμιζα τελείωσε. Περίμενε. Μια ερώτηση να πατήσει. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ανακοίνωση η ΠΑΕ άρχισε έβγαλε για τον Ολυμπιακό. Και τι έβγαλε χθες. Για τον ΠΑΟΚ τι βγάζει, ρε φίλε. Τι έβγαλε με τον ΠΑΟΚ. Πριν το μάτς έβγαλε που δεν ήθελε το Σιδηρόπουλο. Τι έβγαλε. Έβγαλε μετά. Μια εβδομάδα πριν. Σήμερα. Μα ακούει κανεί. Έβγαλε με την ΑΕΚ μετά το χθεσινό. Δεν έβγαλε. Έβγαλε ανακοίνωση μετά. Γιατί δεν έβγαλε, ρε φίλε. Δεν έβγαλε. Όπω δεν έβγαλε με τον Ολυμπιακό δεν έβγαλε και με την ΑΕΚ. Λάθος. Για μένα. Με τον ΠΑΟΚ έτσι έβγαλε ρε φίλε. Πριν το μάτς έβγαλε. Που έπρεπε να βγάλει και μετά το μάτς με τη διαιτησία Σιδηρόπουλου. Πριν το μάτς έβγαλε. Ναι, γιατί ακύρωσε το καθαρό γκολ του Μάτους. Καθαρό γκολ. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ζάχο. Κύριε Τρέμι, τρέμι να με λέτε. Τρέμι. Να είστε καλά. Τρέμι, σε λέω, ωραία. Εσύ, ωραία φωτογραφία έβαλε. Ποια φωτογραφία. Έβαλε στο Facebook φωτογραφία πρώτη φορά. Έπεσε ο φίλος. Πάμε στον 23, 10, 2, 87 και 3 φορές για να είμαι δικές σας. Καλησπέρα. 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 Γεια χαρά. Ο Δημήτρης είμαι. Έλα Δημήτρη, σε ακούμε. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε μιλήσει 2 φορές νομίζω. Από ποια περιοχή είναι Δημήτρη. Έχουμε μιλήσει 2 φορές περίπου. Με ποια περιοχή παίρνεις το αν θες. Από Βούλγαρη. Βούλγαρη. Έλα Δημήτρη, σε ακούμε. Γεια σου Δημήτρη. Όσον αφορά το Πενταχώ, καταρχάς είναι ένα ιδιωτικό κανάλι, έτσι μην το συζητάμε αυτό. Εγώ από κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν έχω. Έχει την πολιτική του πολιτική, τη δική του τέτοιο και δεν έχω την απέτηση εγώ που κάνω ένα κανάλι ιδιωτικό. Προσέξτε με ιδιωτικό, το τονίζω. Απόλυτο έτσι. Δίκιο είσαι αυτό. Απόλυτο. Δεν είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Γιατί παράδειγμα υπάρχει, όπως λες, είπε ο κ. Παπαθεοδόρου, αυτό που από ό,τι κατάλαβα άφησε χμές για το Άρη Ολυμπιακό. Ναι. Καθημερινά στην πόλη μας ακούγονται και από εσάς και από άλλους σταθμούς εχμές που αν ζητηθεί από την ΠΑΕ πάω να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί μια ΠΑΕ δεν ασχολείται. Δεν θα έκανε τίποτα άλλο, να δω τι θα λέγατε εσείς μετά. Συμφωνώ. Αν μπορούσατε να αποδείξετε ή τι εννοείτε με αυτά που λέτε κατά καιρούς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Έτσι. Βέβαια, βέβαια εγώ παραδείγματος χάρη εδώ πέρα που δεν είμαι τίποτα, εντάξει, ένας απλός φιλάθλος. Όχι, θέλω να σου πω. Όχι, δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένας παραγωγός που έχει δημόσιο λόγο. Έτσι, λέω. Εγώ εννοώ τίποτα. Εννοώ ο ένας είναι δημοσιογράφος, χρόνια δημοσιογράφος. Εγώ είμαι ένας παραγωγός, αύριο δεν είμαι. Λέω ότι δεν εγώ, έχει σημασία και ο παραγωγός. Και ο παραγωγός κάνει ραδιόφωνο, έχει δημόσιο λόγο, τον ακούει ο κόσμος, έτσι. Δεν μπορούμε Δημήτρη, να λέμε. Όχι, ακριβώς αυτό λέω ότι εγώ προσέχω τι λέω. Προσέξω, σίγουρα μπορεί να με ξεφεύγει κάτι, αλλά προσέχω. Όχι, δεν είπα μόνο, δεν μιλάω αποκλειστικά για σένα, μιλάω γενικά, έτσι. Ναι, και λέω ότι αυτός έπρεπε που είναι και δημόσιο πρόσωπο να προσέχει περισσότερο τι λέει. Αυτό εννοώ. Καθένας, αν το ζητηθεί, αν νομίζει ότι έχει δίκιο, μπορεί να απευθυνθεί, έτσι δεν είναι. Πέρα από αυτό. Και ένα κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά για τη χειρονομία του. Δεν θα ήταν όνομα λίγο παίζουν. Ο Ροζ. Αν θυμάστε, γιατί μιλάω εσένα, όταν μιλάω για εσένα τώρα μιλάω με έναν Αριανό, ναι, και εσύ μπορεί να το έκανες και δημοσιογράφη Αριανή. Αν θυμάστε πέρσι τον Πασχαλάκη στο Ηράκλειο, πότε θα επέμβει ο εισαγγελέας και πότε θα επέμβει ο εισαγγελέας. Το έχετε ξεχάσει πέρσι, είναι αυτό. Ακούστε, γιατί έκανε μια χειρονομία, νομίζω είπε κάτι στους φιλάθλους του Όφη, έτσι. Και δεν το ίδιο διαιτητής. Δεν το είδε ο διαιτητής και τον κάλεσε ο θετικός εισαγγελέας. Και αν θυμάστε, αν δεν θυμάμαι πέρσι πρόπερσι με τον Μπέλκα, αν θυμάστε τα σώματα. Και ο Φορτούνης το ίδιο. Και ο Φορτούνης. Και ο Μπέλκα, τον οποίο πάλι τον κάλεσε ο θετικός εισαγγελέας, τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Βέβαια τον, πώς το λένε, τον Μιγαλάς. Τον Μιγαλάς ακόμα τον καλούνε. Ναι, εντάξει, με αυτό δεν είναι ότι θέμα ότι δεν πήγε κάτι ο Μιγαλάς. Για μένα η χειρονομία του. Και δεν μιλάω για πάω κάτι, η χειρονομία του Ρόουζ. Άσχετα σε ποιον απευθυνόταν, είναι λάθος έτσι και θα πρέπει συγγνώμη, να όντως με είναι κόκκινη κάρτα, καταρχήν. Ναι, θα έπρεπε να το ΒΑΡ, αν δεν το ίδιο διαιτητής,
Θα έπρεπε να ειδοποιηθεί από το... Γιατί το κάλεσαν οι βαρίστες ή οι επόπτες, οι επόπτες, δεν το λέω. Άκου λίγο Δημήτρη, δεν το κάνει μισή φορά. Λερωμένη τη φωλιά. Το κάνει μία, το λέει how much money, το λέει. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Το κάνει δύο, πόσα πήρες, το κάνει τρεις. Αυτό σου λέω ότι ήταν λάθος. Άσχετα αν νιώθει ο διαιτητής ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του ή όχι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ να το πω. Άσχετα αν έχει λερωμένη τη φωλιά του ο διαιτητής ή όχι, σε αυτή τη φάση ευνοείται και ο Ρόους και ο Άρης που δεν δέχεται κόκκινη κάρτα. Μα εγώ δεν σου είπα κάτι, δεν λέω κάτι αντίθετο, ρε Τάσοφ. Έπρεπε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα και αν δεν το, αφού δεν τιμωρήσαν και με κόκκινη κάρτα από τον διαιτή για τον λόγο εντονία, δεν ξέρω τι, θα πρέπει να επέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Όμως είναι σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά για τον αθλητικό εισαγγελέα είναι φλοργίες για μένα. Α, καλά, εντάξει. Πάνω στα νεύρα του θεώρησε ότι είναι φλοργίες για μένα. Δεν μπορείς να το κάνεις σε έναν, δύο και σε άλλους όχι πλαστικά. Αν ο αθλητικός εισαγγελέας είχε καλέσει το Μυραλάς που μας έδειξε τα τρυφερά του επιδεικτικά και ήταν παιδάκια 18, 7, 11 χρονών και ρωτούσαν τον παπά τους και τη μαμά τους τι κάνει αυτός, τότε θα καλούσε και τον Ρόσβιλ. Ρε Τάσο, και εγώ ήμουν μέσα και εμένα μου τα έδειξε. Δεν μιλάς με κανένα που δεν έδειξε. Φάγαμε το κρύο της Αρκούδας και περιμέναμε τον άλλο. Φάγαμε το κρύο της Αρκούδας και περιμέναμε τον άλλο Καραγκιόζη που έπεσε πάνω του μισή σερβιέτα να πάει να βάλει κολάρο και να πάρει ψεύτικο πιστοποιητικό το διβαργανικό. Φίλε Δάχο, σου εύχομαι, γιατί αυτό δεν το ξεχάσω στη ζωή μου, είμαι τώρα 52 χρονών. Δεν ξεχάσω εγώ αυτές τις δύο αγωνιστικές, μία με τον Ολυμπιακό, αυτό που έζησα, και μία με την ΑΕΚ. Αυτό που ζήσαμε πάλι, μαζί με τον παιδί μου, που κλαίγαμε, που κάναμε και λέγαμε γιατί. Ωραία. Και εύχομαι σε κανένα οπαδό να μην το ζήσει αυτό. Έχουμε ζήσει όλα εδώ πληρώνονται, Δημήτρη. Εύχομαι σε κανένα οπαδό να μην το ζήσει αυτό. Όλα εδώ πληρώνονται. Αλλά πέρσι, πέρσι, μία μικρή έτσι πώς το λένε από όλα αυτά που ζήσαμε όλα τα χρόνια και ξέρεις, ο ΠΑΟΚ για μένα, όπως λέει και κάποιος τον κοροϊδεύουν, τώρα αρχίζει. Ωραία, θα το δεν έχει αρχίσει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Να σε καλά, Δημήτρη, καλό βράδυ. Να σε καλά. Πριν πάμε, εγώ δεν είπα, ίσα είπα ας τον καλέσει και να τηρηθούν τα νόμιμα και να δούμε φυσικά και την ανάλογη ποινή. Όχι, να τον καλέσει. Εγώ είπα, δεν μπορεί δημοσιογράφος να λέει, να δείχνει τη δουλειά του άλλου. Ο κόσμος, εγώ, ο Τάσος μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Δημοσιογράφος να λέει, κύριε αθλητικέ δικαστά, θα ασχοληθείτε. Άντε και τον κάλεσα, φάει μια αγωνιστική και κλάει μάιντο. Τι έγινε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Άσε, φίλε. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού, άλλος πέταξε την μπανάνα στην κερκίδα μέσα στην Τούμπα. Και έκανε πως δεν τον είδε. Ο άλλος μας έδειξε τα τρυφερά του, τα παντζούρια του να μείνουμε 15 φορές μέσα στην Τούμπα. Τότε που έπεσε, σου λέω, το χαρτί επάνω στον Καραγκιόζη αυτόν και δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Εδώ γίνονται θαύματα. Η οσφιοαργία του Καραπαπά θεραπεύτηκε ως διαμαγείας. Ήταν στη Νέα Σμύρνη. Και δύο φορές πήρε αναβολή απολογία του για τα όσα είπε. Έλα, τώρα ο Ρόους πείραξε που έκανε αυτό. Άσχετα που έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα όμως. Εντάξει, εκεί ευνοεί το Άρης. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ευνοεί το Άρης. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Μ' ακούτε? Ναι, φίλε μου, εσύ είσαι. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Έλα, ρε Γιώργη, νάτος. Γεια σου, Πανιωνάρα. Καιρό έχεις να εμφανιστείς. Α, τώρα είμαστε Πανιωνάρα, Τάσο. Το πήρε το χείο ο γάβρος από σένα, το πήρε. Πανιωνάρα μου, Πανιωνάρα. Η δόξα της προσφυγιάς είσαι. Εντάξει, εγώ παιδιά, αυτό που έχω να πω, δεν ξέρω γιατί το έχω γράψει και στο Facebook το Σάββατο. Εντάξει, εγώ η αλήθεια δεν το περίμενα να φέρουμε εκεί. Περίμενα, εντάξει, λόγω πολλά ακούγονται και όλα αυτά, ότι διστά το μάτς, εντάξει, όταν χάναμε. Και βάσει και δυναμικότητας, έτσι, γιατί πιστεύω ότι είμαστε χειρότερη ομάδα της κατηγορίας τώρα ή εμείς ο Πανετολικός. Εγώ δηλαδή βλέπω 20-25 χρόνια τον Πανιόνιο, χειρότερο Πανιόνιο δεν έχω δει. Ακόμα και τις χρονιές που πέσαμε, τη χρονιά που πέσαμε βασικά που θυμάμαι τη μία. Γιώργη, το χ του Πανιωνίου το Σάββατο είναι σαν να μην κέρδισε ο Άρης την Τούμπα. Σαν να μην πήρε χ ο Άρης την Τούμπα. Να ξέρεις. Το πήρε ο Άρης το χ την Τούμπα. Βαθμολογικά λέω. Βαθμολογικά, το ναι, χ που πήρες από το Γαύρο το Σάββατο, μάλλον ο Γαύρος πήρε σένα. Το χ από σένα, είναι σαν να μην πήρε χ στην Τούμπα ο Άρης για τον Ολυμπιακό. Να ξέρεις. Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία. Και αυτή την πράξη μιλάμε τώρα. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ. Παραπάνω δεν έχουμε, μια ομάδα που έχει 30-40. Βέβαια είναι μια επιτυχία. Μια πιο ακριβές ή πιο ακριβή, δεν ξέρω τι. Για μένα βέβαια, επειδή το συζητήσαμε λίγο, δεν ξέρω αν δεν είδαμε λίγο τις φάσεις. Για μένα στον γκολ του Πανιωνίου, δεν ξέρω,
Φταίει ο μεγάλη ευθύνη φαίνει ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω. Ήταν ένα σουτ το οποίο ούτε, πιστεύω, ούτε δυνατό, ούτε τίποτα. Βέβαια εκεί φταίει και ο Τσιμίκας, έτσι. Κάντον φάουλ είναι στο 89. Εντάξει, ο άλλος εκεί ήταν εκτεμητό. Αλλά το σουτ, ρε φίλε, στη μέση της εστίας. Δεν είναι στη μέση. Δεν είναι στη μέση. Είναι λίγο προς τα δεξιά, αλλά πιο μπροστά. Μετάσω στη μέση καθαρά. Ο άλλος είναι. Τον έχει κάνει χαζό τον Τσιμίκα. Τον έχει κάνει, κάνει να ζητάει δραμαμίνες τον Τσιμίκα ο Ιμανουηλίδης. Τι παιχτάρα είναι αυτός ο Ιμανουηλίδης. Τι παιχτούρα είναι, πώς τον έδωσε. Για μένα τεράστια ευθύνη έχει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας κάνει ένα βηματάκι λίγο προς την άλλη τη μεριά και χάνει το βηματισμό του, ρε φίλε. Εντάξει, φταίει και ο Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι έχει λίγο κακή τοποθέτηση. Μπράβο, αυτό λέω. Πάνω στην κίνηση το τρώει τον κόλλο. Κάνει βηματάκια πίσω και δεν έχει καταλάβει που είναι η εστία. Τι τελείωμα έκανε αυτός ο Μανώλη, τι παιχτάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Βάλτε το ρήτρα. Ρήτρα. Του Παναθηναϊκού, ρε. Δόνι, βάλτε το ρήτρα. Αλαφούζο. 5 εκατομμύρια, βάλτε ρήτρα. Για να του βάλει και σύρτη, να του βάλει και ρήτρα. Έλα ρε Γιώργο, πάμε. Συνέχισε. Τώρα όσον αφορά εντάξει, τα κλείνοντα του Πανιωνίου μου, μεγάλη επιτυχία, εντάξει ο βαθμός είναι, εντάξει, υπέρ του δέντος αρκετό, σαν νίκη είναι. Έτσι. Εγώ το χάρηκα προσωπικά και δεν το πιστεύω. Αυτό έλειπε, μην το χάρισε. Κι εγώ. Τώρα όσον αφορά τα τουάρι, εγώ πιστεύω, επειδή έχει σηκώσει συζήτηση, η αποβολή πιστεύω είναι, ναι. Από ποια άποψη. Τον πατάει ρε Σιζάχο, τι να κάνουμε. Τον πατάει δεν έχει πρόθεση ρε φίλε στον αέρα, είναι και προσγειώνει. Εντάξει, άμα βλέπει, άκουσε, όχι άκουσε, Γιώργο, αν πιστεύεις ότι έχει, μα και εγώ το λέω, αν πιστεύεις ότι είναι πρόθεση, έχει πρόθεση, είναι σωστή η κόκκινη. Εγώ δεν λέω ότι, εγώ λέω ότι δεν έχει πρόθεση. Αν έχει, εσείς βλέπετε πρόθεση, είναι κόκκινη. Αν δεν έχει πρόθεση, φίλε, το πόδι του το ένα και το δεξί που πέφτει και που πέφτει. Δεν το βλέπει καν που είναι ο Μάνταλος. Κοιτάει στην άλλη πλευρά, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Τι, αφού πιστεύετε, εντάξει, η πρόθεση εγώ, έχει. Εγώ πιστεύω με αυτό που είδα, πιστεύω ότι είναι κόκκινη. Εντάξει, εντάξει, είναι φίλε. Είναι Αριανή το είπαν. Δεν το λέμε εμείς. Και εγώ θα σου πω και μια άποψη ενός δημοσιογράφου. Δεν έχω πρόβλημα να το πω, του Τσακίρη. Πού είναι ΑΕΚ, τη διάβασα, ναι, πού είναι ΑΕΚ και λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Ο Τσακίρη είναι ο αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου, πώ έγινε εκεί πέρα. Είναι δηλωμένο ο Εφή. Κάνει, ο αντίστοιχος Σαλτίδης του Άρη. Και πρόσεξε και αντιαριανός είναι και πολύ με άρθρα. Συγγνώμη, δώσε μου αυτό το δευτερόλεπτο. Με άρθρα ναι. Για, κατά του Άρη επέσκυντα τότε που ήταν να πέσει ο Άρης η ΑΕΚ. Έτσι και έπεσε η ΑΕΚ. Έγραφε δηλαδή τέρατα κατά του Άρη. Και όμως γράφει εντάξει. Ότι είναι, δεν είναι πέναλτι. Γελίος είναι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω, φαντάσου και να το λέει τώρα παράδειγμα ο Τσακίρης που είναι αντίστοιχος Σαλτίδης του σταθμού που είναι δηλωμένοι άνθρωποι για οποιαδήποτε ομάδα. Και εγώ πιστεύω και στην κρίση μου δεν είναι για μένα απέναντι. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι διώχνει την μπάλα και τα και μετά του παίρνει το πόδι. Δηλαδή δεν έχει πρόθεση να τον κόψει κατευθείαν. Δεν έχει. Του... πιστεύω ότι δεν είναι. Είναι πολύ μαλάκα. Να ούτε. Έτσι μαλάκα! Σαλίστηκα! Έτσι μαλάκες! Μαλάκα! Το περίμενα έτσι! Το σκοπίτης είναι αυτό! Έτσι μαλάκα! Sorry Γιώργο μου, κάνα πλάκα εδώ! Πω το μαλάκα! Πώς δεν σε έδωσα καμιά κλωτσιά ρε! Πω. Φαντάζομαι δεν είναι καμία σκότωνα. Μπαίνει ο Ζαγόρας μέσα κρυφά. Το βλέπω εγώ και πάει χαμπάρι πίσω από τον Στρούλη. Δεν πήγε, στα γόνατα έπεσε. Στα γόνατα ήταν. Και του κάνει λοιπόν, να γίνεις ποτάκι αυτό. Να γίνεις ποτάκι πριν την εκπομπή. Πω. Πετάχτηκα σαν κατσίκι, πετάχτηκα πάνω. Τέτοια τρομάρα, ούτε ο Τρίβος Σαμαράς. Πω το μαλάκι. Που τσιρίζει. Είπα και τρεις φορές. Ρε εσύ. Και πάω να πω ότι Γιώργο, ό,τι και να πεις, δίκιο θα σου δώσει εφόσον έκοψες χ τον Ολυμπιακό. Και ακούω. Και κάνω το πόδι, θα τον έδινα και καμιά κλωτσιά. Θα ήθελε και. Μασέλα θα ήθελε. Ναι, πιασε. Αν το τραβούσα και ανέβηκε YouTube. Ξέρεις τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε. Με έκανε και σαν. Με δάγκωσε. Άμα θα στο κάνει, θα σου κάνει καλά, ρε φίλε. Πότε. Και έλεγα θα έρθω στην εκπομπή, ρε. Αγάπη μου, δεν ήξερα ότι θα πει τίκη τόσο. Πω, πετάχτηκα σαν κατσίκι. Φράμου, ρε. Κάτσε κι εγώ λίγο να πάρουμε λίγο. Έλα, ρε Γιώργο Σόιλ. Ρε φράμου, ανέβηκα στην Πασκάλη, ειλικρινά σου. Έλα, πάμε. Για τις δύο φάσεις που ήταν που κρίναν το μάτς,
πιστεύω, σου λέω ότι η κόκκινη για μένα ήταν. Το πέναλτι εγώ δεν θα το έδινα. Οκ, ρε Γιώργη. Να σε καλά. Πάνω, εντάξει, να αφήσω και να μιλήσω. Έτσι, έχουμε άλλες δύο γραμμές. Έχουμε, δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές. Ο άλλος έχει πεθάνει, έχει πέσει κάτω. Να σε καλά, φίλε, καλό σου βράδυ. Λέω, ρε, δεν σε κάνω πλάκα. Εντάξει. Εγώ τι έκανα, μάλλον. Έβλεπε τα μούτρα σου. Ήμουνα. Τι βλάξει. Αν έβλεπε τα μούτρα σου. Έπεσε στα τέσσερα έρπιν, έκανε για να μου κάνει τέτοιο πράγμα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ωραία, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Σαν να είδες έξι μαύρους σε κυνηγάνε, ρε φίλε, σε ένα δωμάτιο. Ρε Ξάχο. Έλα, ρε Χριστό. Ναι, έλα, Χριστό. Έλα. Τι έγινε. Για τον μπάσκετ θα πω. Για πες μας. Λοιπόν, άκου τώρα, ρε Ζάκο. Με λέει ένας φίλος μου, λέει, έχασε ο ΠΑΟΚ, λέει, στον Ιωνικό, έχει μαυροκεφαλίδη Χαραλαμπό που λέει, λέει μεγαλύτερο μπάσκετ. Και πάει ο Κολοσσός και του ρίχνει πάπα του Ιωνικού. Ναι. Άρα εγώ δεν έχω κάνει δύο ηλίθιες ήττες σε Ιωνικό και Κολοσσός ΠΑΟΚ. Ρωτάω τώρα εγώ. Ναι, εκτός τις έκανες, ο Άρης έκανε εντός όμως. Αυτές που λες. Ναι, ρε φίλε. Εκτός τις έκανες εσύ. Και το άλλο που είπες για τον Άρη, που είπες ότι έχει κάτι Ρέθυμνο και Πανιόνιο, εφόσον κέρδισες Περιστέρι, μπορεί να είσαι ικανός να πάρεις Προμηθέα εδώ και να χάσεις αυτά που δεν υπολογίζεις. Όχι. Μα σου είπα ότι αν κάνει ο Άρης νίκες στα μάτς στο Αλεξάνδριο, δεν χρειάζεται εκτός έδρας. Εκτός τον Παναθηναϊκό βέβαια, όλα τα άλλα να τα πάρει. Δεν χρειάζεται εκτός έδρας. Άλλο λέω, με το Περιστέρι υπολόγιζες να κερδίσεις, λες μήπως δύσκολο είναι. Εντάξει, το Περιστέρι, ναι. Αυτά ξέρω εγώ. Ναι, και μπορεί να χάσεις τώρα μάτς που πας στο Ρέθυμνο, ας πούμε. Εγώ λέω εγώ. Μπορεί να το χάσω, εγώ δεν σου είπα θα το κερδίσει. Απλά είπα ότι αν κάνει δύο νίκες στα δύο επόμενα, μετά ψηλό, ψηλό ξεφεύγει του κινδύνου, λέω εγώ. Απλά ρε φίλε, δύο νίκες στα 8 μάτς έχεις κάνει στατιστικά 2 στα 2, δύσκολο να το καταφέρει. Όχι, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ. Ναι, ναι, άκου. Ευγαίνει ο Ηρακλής που βγήκε από την Α2. Άρχισα να τους ακούω μεγαλεπίβολα σχέδια. Μήπως βγούμε δεύτερη πίσω από τον Παναθηναϊκό. Μετά λέγανε τετράδα. Τώρα φάγαμε 50 στο κεφάλι σήμερα. Εντάξει, όχι. Ο Ηρακλής θα παλέψει να σωθεί. Δεν ξέρω τώρα τα οικονομικά του αυτά όπως και όλων των. Όχι, για την αρχή ήρθανε ψηλωμένοι πολύ. Θα πούν τετράδες και τέτοια ακούγα. Καλά, εντάξει. Και 7ο-8ο εκεί κάπου θα βγει. Δεν ξέρω. Θα παλέψει και θα σωθεί. Αλλά εντάξει. Εν τω μεταξύ, άκου να σε πω τώρα για το. Για τον Ιντέγκη που έγινε η φάση. Ναι. Ο Μάνταλος τι είπε, πουλώστε το είπε. Ο Μάνταλος είπε μόνο. Άρα φταίει ο Ιντέγκη που δεν τον πάτησε στη μούρη, λέω εγώ. Ο Μάνταλος είναι το μόνο σχόλιο που ξέχασα να κάνω, φίλε. Πραγματικά είναι, τι να πω, εντάξει. Ο Μάνταλος είναι το πέναλτι και πάει στον πιτσιρικά το 18χρονο και τον κάνει μη μιλάς και τον έβαλε. Γιατί είπε το σπίτι σου ο πιτσιρικάς. Ο πιτσιρικάς είπε το σπίτι σου. Ναι. Πού το είδατε αυτό ρε παιδιά πραγματικά. Φίλε, εγώ δεν είδα κάτι. Ναι. Για τροδοφύλακα λες. Ναι. Αυτός τώρα πάει και εθνική στο τέλος. Χρήστο. Δεν το είπε στο Μάνταλο. Στο διευθυντή προφανώς το είπε. Αλλά κοίτα. Ωραία. Για να εγώ στο Μάνταλο το είπε. Όχι, άκου τώρα, δεν παρεξηγηθώ. Το παλικαράκι. Δίνει το πέναλτι ο άλλος μετά από 3 λεπτά, ξέρω πόσο το έδωσε. Ναι. Έτσι, και γυρνάει κάποια στιγμή ρε παιδί μου στην εστία του και λέει το σπίτι σου. Εγώ τάσω πώς να. Πώς τα λέγαμε ρε παιδί μου εμείς. Ναι, μονολογείτε. Καλό, πούμε, δηλαδή ναι. Δεν απευθύνεται. Εγώ να πω. Συγκεκριμένα εγώ το παλικάρι. Να πω ρε Τάσο ότι απευθύνθηκε στο Μάνταλο και τον έβρισε. Όχι, δεν πάνε ναι, πια στον ρε Μάνταλο και πες ρε πιτσιρικά. Δηλαδή να του βάλεις μυαλό. Του κάνεις ρε Μάνταλο, είσαι 28 χρονών. Άμπαλε. Που πραγματικά μόνο που παίρνεις λεφτά από το ποδόσφαιρο είναι θαύμα. Ρε άμπαλε, είσαι και εθνική. Πιάστον, έκανε. Εγώ να πω ότι έκανε λάθος ο πιτσιρικάς. Πιάστον και πέρα. Πρέπει να φύγει άμεσα από την εθνική ο Μάνταλος. Άμπαλε. Άμπαλε. Είστε το παιδί, ρε. Μας κουβαλάει το κύπελο. Τρία χρόνια μας κουβαλάει το κύπελο. Ο αχθοφόρος. Ζάχο, ποιος παίκτης του Άρη κάνει την κίνηση. Τα πήρατε. Ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Μήπως έλεγε στο Μελισανίδη, βάλε φράγκα, βάλε, δεν βάζει τίποτα. Καλά, αυτό θα πούμε. Έλα, να άντε, καλό βράδυ, παιδιά. Γεια. Στον τελευταίο φίλο. Πέρα από την κίνηση, η κάμερα δείχνει και τι λέει η Χρήστο. Ναι, λέει, πληρώστε με. Λέει, πληρώστε. Ναι, πόσα πήρες. Εντάξει. How much εγώ είπα τα νόμιμα για να δούμε. Payday, τι λέει. Payday, λέει και Mayday. Έλα, φίλε, τελευταίο. Έλα, καλησπέρα στο Χήμαρο που κατεβαίνει από την Νεάπολη και διασχίζει την Ξηροκρίνη. Εσύ ξέρεις τι με έκανε εδώ ο κύριος Αγόρα. Καλησπέρα, έχω πεθάνει, έχω πέσει κάτω. Κλαίω, σου λέω, έχω καταδεθεί. Ρε εσύ, κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο, έρπιν, έχεις κάνει ποτέ. Αλλά ήταν ωραίο, εντάξει, παιδικημένο. Θοδωρε, έχω δει όλο το σκηνικό. Άκου τώρα. Είναι ο Ζάκος. Έρπιν από τη μεριά της πόρτας. Ναι, εγώ δεν βλέπω στο στούντιο και η πλάτη του βλέπει πόρτα. Εγώ βλέπω πόρτα, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Μπαίνει ο Ζαγόρας από εκεί, κοιτάει με το κεφάλι του, τον κάνει, με κάνει. Ναι. Δεν το κάνει.
Εντάξει, εγώ είμαι από το 2011 εδώ, δεν τον έχω ξαναδεί να κάνει τέτοια. Καλός, καλός. Μπαίνει μέσα. Καταδρομική, καταδρομική. Μπαίνει μέσα. Έρπιν, ρε. Πώς προχώρησε ο Ιντέγκης η Τούμπα και κατουρούσε. Στα τέσσερα, στα τέσσερα. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα το χάνω εγώ από την εικόνα μου. Έχει μπει κάτω, ρε παιδί μου. Βλέπω τον Τρούλινγκ που μιλάει. Αφηρημένος μιλούσε με τον Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη. Και πάει ρε φίλε και του κάνει ένα. Πρόσεξε, δεν έκανε, πρόσεξε, δεν έκανε μόνο θόρυβο. Έκανε και με το χέρι του σαν να είναι το στόμα του σκύλου. Και με δάκωσε το πόδι. Λοιπόν, ποιο κοπρόσκυλο είναι αυτό, πώς μπήκε εδώ μέσα. Έχει επιδείξει ο Ζάχος από την καρέκλα. Πέρασα τον Μπούμιγκα χωρίς κοντάρι, πέρασα. Ένα μισό μέτρο επάνω, σαν να το χτύπησε ρεύμα ρε φίλε υψηλής τάσεως. Εγώ από το ακουστικό άκουω φωνές και νόμιζα ότι βάλατε ηχητικό από τον Τρίφων Σαμαρά εκεί που τον τρομάζουν. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Τα νεφρά μου ανέβηκαν στις μασχάλες μου. Λοιπόν, έλα, πάμε για μπάλα. Πάμε. Πάμε για μπάλα γιατί πάλι θα μας κόψετε. Για τον Άρη πρώτα απ' όλα να πω για την ΑΕΚ. Ναι. Η οποία δυστυχώς δεν την πλήρωσε για μένα. Ήθελα να τη ρίξει 5 γκολ ο Άρης. Για την ΑΕΚ, εσύ, εσένα σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Που και πέσει. Λοιπόν, να σου πω τι έγινε. Η ΑΕΚ καταρχήν, επειδή μας έχουν για πολύ βλάχους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ποια είσαι ρε ΑΕΚ που αφήνεις εκτός το Λιβάγι από επιλογή να εκτίσει την ποινή του. Ποιος είναι ο Άρης, Λαμία είναι. Ποιος νομίζει αυτοί ότι παίζουν, ρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα από εδώ, από αυτό το παιχνίδι, εγώ είπα η ΑΕΚ θα το χάσει το παιχνίδι. Γιατί ψήλωσε πάρα πολύ, ενώ δεν έχει τόσο καλή ομάδα όσο νομίζουν αυτοί ότι έχει. Έχει πάρα πολλά κενά και στις μισές θέσεις είναι καλύτερες ο Άρης. Και τι κάνει η ΑΕΚ, φίλε Ζάχο, επιλέγει το Λιβάγια να τον αφήσει εκτός. Καλύτερο δυσπέκτη με ποιον, με τον Άρη. Δηλαδή τώρα τι να σου πω. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Μπήκαν ψηλωμένοι, γι' αυτό και το χάσα το παιχνίδι. Τα άλλα όλα για μένα είναι λίγο ιστορία. Και που πήραν το χι να είναι ευχαριστημένοι. Και έτσι πως ήρθε δικά το παιχνίδι να είναι ευχαριστημένοι. Επίσης ο Τσιλιγκίδης από τον Άχη στον άλλο το πουλί τον Έμαν, αυτό το παιδάκι αξίζει να παίξει παραπάνω, φαίνεται. Νομίζω αυτό θα παίξει από εδώ και πέρα, έτσι. Νομίζω τώρα την άλλη Κυριακή με τη Λαμία. Φιλαράκι, γιατί είναι μια χαρά το παιδί. Δεδομένο είναι ότι θα παίξει αυτό, δεν το συζητάω. Για τέτοιο μάτς, για εκτός έδρας και τα λοιπά, το παιδί στάθηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν και τις επιβάσεις. Επειδή προφανώς άκουσα αυτό που είπα, ναι, λέω να μην του φουσκώσουν τα μυαλά. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι ταλαντούχος. Μην του φουσκώσουν τα μυαλά με μία εμφάνιση. Μα του φουσκώσουν δεν θα παίξει. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό λέμε. Ρε. 18,5 είναι. Δεν είναι. Όχι, ναι, είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα σε εμάς, επειδή κάποιοι που με πολλούς το είδαμε το παιχνίδι εκεί στο σύνδεσμο κτλ. Αλλά δεν καταλάβαν κάτι τα παιδιά ότι η ομάδα ζητούσε να μην φάει γκολ. Έφτασε λοιπόν και έγινε Λουτσέσκου κύριος Φερέιρα και να το δω πώς θα το πάει από εδώ και πέρα το γράμμα. Κόλλησε τους δύο μου τους χαφ δίπλα στους σέντερ μπακ. Δεν ξέρω αν Τάσο αν έβλεπες πόσες φορές ο Αγκούστο ήταν δίπλα στο σέντερ μπακ και έπαιζε 1-2 με την μπάλα. Για να καταλάβεις. Δεν άφησε τους χαφ να ξεμητήσουν και σου λέει από εκεί και πέρα μπροστά δύσκολα εύκολα θα κάνω ένα γκολ. Να μην φάω πίσω τον γκολ. Άρχισε λοιπόν και βάζει λίγο μυαλό στα μεσομετικά. Φυσικά αρχίσαν τα πονάνε τα μυαλά μας και τα μάτια μας και τα λοιπά γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα δύο γκολ τα βγάλαμε εμείς αν και δεν παίξαμε καλά. Ο Μπίσης Βαργεμιά ακόμα εβδομάδα είναι πολύ κακός. Δηλαδή πέφτει, διαμαρτύρεται, γρινιάζει, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Φώναζε το μάτς ότι έπρεπε να βάλει και τον Μπέλκα εκεί πέρα, δεν τον έβαλε, δικό του θέμα, δεν ξέρω γιατί. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένα φάουλ στον γκολ του Μάτος γιατί είναι για γέλια τώρα. Σηκώνεται μόνος του χωρίς να έχει βάλει πουθενά πίεση σε κανέναν αντίπαλο πουθενά, παίρνει την κεφαλιά και πέφτει πάνω στον άλλον ο οποίος έχει κάνει πίσω βήμα. Δεν υπάρχει πουθενά παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα γκολ. Δεν ξέρω αφού μοζάμε. Και αυτό είναι με τον Κατουρί λίγο έχει κουράσει. Δεν, άκουσε με. Εντάξει, δηλαδή έχεις κάψει εντελώς 100% το Λάμπρου, έχεις κάψει τον Στόχ. Μαζί σου για τον Κατουρί. Εντάξει, οκ. Okay. Φτάνει δηλαδή, έχει κουράσει ο Κατουρί. Έχει κουράσει. Μαζί σου σε αυτό και εγώ θέλω να δω το Λάμπρο εκεί πέρα, τον οποίο πάμε να το δώσουμε στον Παναθηναϊκό δανεικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για μένα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Χωράει ο Λάμπρο, έχουμε και Κύπρο μπροστά μας. Δηλαδή και όταν μπαίνει το παιδί, σκοράρει πάντα, τα δίνει όλα. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης που μπαίνει και χάνεται. Είναι ο παίκτης που και στα 10 λεπτά ενώ έχει να παίξει ένα μήνα θα σου βάλει γκολ. Κάτι λέει αυτό ρε Σιτάσο. Πρέπει δηλαδή να το δούμε. Και φυσικά επειδή είμαστε παοξίδες και όχι Ολυμπιακοί, ασκούμε και κριτική, έτσι. Να το λέμε και αυτό το πράγμα. Δεν πάει να πει ότι επειδή ασκούμε κριτική δεν αγαπάμε την ομάδα μας. Θέλουμε να τη δούμε πιο ψηλά. Σωστά μιλάς. Και τώρα ξεκινάει η τελική ευθεία για να κλείσω στο παιχνίδι με το Γαύρο. Τους οποίους τους περιμένω με την τεφορμέ την ομάδα τους, με τον Μπουχαλάκι να γυρίζει και να κάνει παιχνίδι και να την έχει δει Τσάβη και η Νιέστα μαζί, να τους δω πώς θα παίξουν box to box στον ΠΑΟΚ. Αυτά. Σας καληνυχτώ, φιλιά μου. Θόδωρε, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Έτσι. Θα τα λέμε τώρα τις επόμενες μέρες, θα αναφερθούμε εκτενέστερα. Έγινε από Θόδωρε.
Έλα. Και ελευθερία στον Κόκκι, καληνύχτα. Φιλιά, φιλιά, καλό βράδυ. Για να μου χάθεις. Ο φίλος ο 676 λέει: Βρεζάχο, πες το Μπουλμέ, λέει, δίπλα σου. Ποιον τον? Μπουλμέ, δεν ξέρω τι λέει. Μπουλμέ, τι θα πει. Που ξέρω, πες το αυτό, ναι, τον 676. Ναι. Ότι ο Ρόουζ είπε πόσα λεφτά πληρώσατε, βρε το φουκαρά, λέει τον Μπάουξη. How much you pay. Ναι, τι σημαίνει. Αγγλικά Τσίπρα, βέβαια. Εντάξει. Ναι, 676, τι σημαίνει αυτό το how much you pay. Πόσα λεφτά πληρώσατε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ. Λέω αυτό εγώ τώρα. Λέει. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε μετάφραση. Ναι, δεν έχουμε και προφήσεις. Βιτάμ 676. Η κίνηση που κάνει, που χτυπάει το χέρι και δείχνει τα χρήματα μία φορά. Δεν το βλέπει κανείς. Άντε να πω ότι δεν το είδε. Δύο φορές το δείχνει η κάμερα. Άντε πάλι να πω τρεις φορές. Υπάρχει ο επόπτης ο ένας, υπάρχει ο επόπτης ο άλλος, υπάρχει σάκ, ο διευθυντής, υπάρχει ο τέταρτος, υπάρχει σάκ. Το ΒΑΡ, υπάρχει ο βαρίστας. Άκου Βιταμάκο, λαγανοντολμά 676, άκου λαγανοντολμά να μαθαίνεις, λαγανοντολμά. Και δεν τον καλούνε ούτε στο ΒΑΡ, ούτε το βλέπει ο επόπτης, ούτε ο διευθυντής. Εκεί ευνοείσαι 100 εκατομμύρια%. Σφαγή της ΑΕΚ. Λάχανο Βρυξελών. Σφαγή. 676. Κατάλαβες. Λοιπόν. Τώρα, αν είναι φουκαράς ο Παοξής που έχει φέρει πέρσι double. Γράψε Χρήστο. Που είναι 46 μάτς αίτητος. Γράφε. Που έχει φέρει 4 τίτλους τα τελευταία 3 χρόνια στην πόλη μας. Ξαγράφε. Που εσύ, Βιταμάκο, Λαχανάκι, Βρυξελών, έχεις 4 υποβασμούς. Και 49 χρόνια να βάλεις γκολ σε τελικό, όχι να πάρεις κύπελο. Ψάξου, πάρε στον καθρέφτη σου, φτύσε τα μούτρα σου, ρίξε για να κουβά νερό στα μούτρα σου, τα βιταμίσια, να καταλάβεις ποιος είναι ο φουκαράς. Λίγε, λίγε 676. Λοιπόν, πάμε λίγο στους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής. Με πρώτο βασικό υποστηρικτή, το Πορκίτο Ψητοπολείο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές: δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Η διεύθυνση του Πορκίτο Καραούλη και Δημήτριου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda, η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το πρατήριο Υγρών Καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Χλυκίδη Ισακ. Εκεί στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη μπορείτε να πηγαίνετε να γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και να πληρώνετε στην τιμή του απλού καθημερινά. Επίσης, μπορείτε να καλείτε στο 2310-611-256 να γεμίζετε τη δεξαμενή σας με πετρέλαιο ποιοτικό στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310-611-256. Αυτά από εμάς για σήμερα. Πήραμε και 5 λεπτά από την εκπομπή Ζούγκλα του Γιώργου του Ζαγόρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές που συμφωνήσαμε, που διαφωνήσαμε. Εντάξει. Για την επικοινωνία τους και με τα SMS. Και αύριο μέρα είναι έτσι. Και με το τηλέφωνο. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε όλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10, στις 9. Με Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας, ο πλακατζής. Με την εκπομπή. Ήταν καλή. Εντάξει, ήταν πέντε καλό. Θα το θυμάμαι. Πολύ τέλειο. Να ξέρει ότι εγώ όμως δεν ξεχνάω, θα ανταποδώσω. Τέλειο. Λοιπόν, με την εκπομπή. Σκάσε, βρε να κάνω, βρε επίλογο, βρε. Βρε animal με ρούχα. Λοιπόν, Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή του Ζούγκλα μέχρι τη μία η ώρα θα σας κρατήσει συντροφιά. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.